Αγαπητοί φίλοι, να καθίσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε γιατί είναι μια ζεστή μέρα. Έχουμε και τα, τις εκδηλώσεις της μεταμόρφωσης σωτήρως και τα πανηγύρια, τα οποία είναι πολύ καλά γιατί κρατάμε την παράδοσή μας. Θέλω να σας καλησπερίσω όλους, να ζητήσω συγγνώμη γιατί σας χαλάσαμε τα μπάνια και τη ραστόνη του καλοκαιριού, αλλά έπρεπε να κάνουμε αυτήν την συνάντηση για δύο μεγάλους κύριους λόγους. Ο ένας γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι παραλάβαμε ένα τεράστιο πολιτισμό από τους προγόνους και ο άλλος γιατί πρέπει αυτόν τον πολιτισμό να τον πάρουμε και να τον πάμε λίγο μακρύτερα σαν να έχουμε μία δάδα που πρέπει και η δική μας γενιά να τον πάει λίγο πιο κάτω και να τον δώσει στην επόμενη γενιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Δημόπουλο που ήρθε από την Αθήνα να μας θυμίσει με την παρουσία του. Είναι πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και χωραίτης και είναι διπλός ο λόγος που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Να ευχαριστήσω την Πεπίνα Τικουμάντου ε, γιατί είναι εδώ, γιατί είναι μια μαχήτρια της τοπικής αυτοδιοίκησης, κόρη δημάρχου και συνεχίζει και αυτή τώρα τον αγώνα σε άλλο επίπεδο. Να ευχαριστήσω επίσης τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, το φίλο για πολλά χρόνια, τον Γιάννη τον Βούρο, <Και> ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια που πει ήθος σαν ηθοποιός, ήταν βουλευτής με το Πασόκ πολλά χρόνια και τώρα είναι ένας εξαίρετος δήμαρχος σε έναν πονεμένο δήμο, τη Νέα Φιλαδέλφια. Ένας δήμος που έχει γίνει από πρόσφυγες, από ανθρώπους που κάποτε ξεριζώθηκαν και ήρθαν και μεγαλούργησαν και είναι ένας δήμος πρότυπο, ένας ευρωπαϊκός δήμος, κάτι που θέλουμε να κάνουμε και εμείς εδώ. Έχει κάποιες αδυναμίες το ότι είναι ΑΕΚ, δεν θα το χαρακτηρίσω και βεβαίω θέλω να ευχαριστήσω πολύ και εκπροσώπους φορέων, τον πρόεδρο του Νιλέα που είναι εδώ μαζί μας, τον Γιώργο, ο οποίος είναι και αυτός της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεγμένος στο τοπικό συμβούλιο εδώ της χώρας με τη δική σας ψήφο και υποστήριξη, και τον την, ε, αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Αρχαία Πύλος, την κυρία Ηρώ Κοκέβη, η οποία εκπροσωπεί και αυτή το ίδρυμα που έχει φτιαχθεί τώρα. Είναι ένα ίδρυμα που τιμά τον πολιτισμό είναι ένα ίδρυμα που έφτιαξε ε, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να παρουσιάσει το πολιτιστικό απόθεμα που έχουμε και ειδικά επέλεξε να προωθήσει την αρχαία γραφή, τη γραμμική βήτα που θα τα πούμε αργότερα και ένα ίδρυμα που κάνει δωρεές ήδη και χορηγίε χορηγίες και έχει στο πρόγραμμά του και υποτροφίες και πάρα πολλά άλλα πράγματα αλλά το μεγαλύτερο δώρο που έκανε εδώ στην περιοχή είναι ότι έδωσε το όνομά του στο όνομα Αρχαία Πύλος. Κάτι που θέλω να τονίσω, το είχα βάλει και εγώ σαν ε, μια προμετωπίδα για το αρχικό πρόγραμμά μας που είχαμε στην προηγούμενη τετραετία, σαν Νεστόριο Σοφία Δημοτική Παράταξη, γιατί πραγματικά η περιοχή εδώ ε, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία ευθύ αμέσω θα αναλύσω. Η πύλο που ζούμε σήμερα όλοι και είναι η πρωτεύουσα του Δήμου μα ονομάστηκε έτσι για ιστορικού λόγου, γιατί τότε, το 1830 δηλαδή, επί Καποδίστρια, δεν είχε βρεθεί ακόμα το ανάκτορο, η θολωτή τάφη και όλα τα υπόλοιπα. Όπω έγινε λοιπόν με τη Μεσίνη που βρέθηκε αργότερα και ονομάστηκε Αρχαία Μεσίνη, η Επίδαυρο, η Νέα Επίδαυρο, η Αρχαία Επίδαυρο, η Αρχαία Ολυμπία και η Ολυμπία, η Αρχαία Νεμαία και η Νεμαία, έτσι είχαμε προτείνει να ονομαστεί εδώ η περιοχή για να έχει την έγλη. Γιατί μόνο που βάζουμε το επίθετο Αρχαία, αμέσω όλοι μαθαίνουν ότι εδώ υπάρχουν Αρχαία που αξίζει να επισκεφθούν. Και έτσι διαφημίζεται και η Αρχαία Πύλο, δηλαδή η χώρα, και η Πύλο. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την παρουσίαση λέγοντα ότι η θέση μου σήμερα, μα οι θύσει όπω λένε οι Αγγλοσάξονε, μιλώντα ελληνικά χωρί να το γνωρίζουν, είναι ότι ο πολιτισμό εδώ τη χώρα είναι ένα παγκόσμιο πολιτισμό. Δηλαδή επηρέασε και επηρεάστηκε από πάρα πολλού άλλου πολιτισμού. Η παγκοσμιοποίηση που ζούμε σήμερα δεν είναι το τωρινό φαινόμενο. Η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει εδώ και χιλιάδε χρόνια πριν, απλώ γινόταν με διαφορετικού ρυθμού. Δεν γινόταν μέσω ίντερνετ, δεν γινόταν μέσω Wi-Fi, δεν γινόταν με το Facebook ή οτιδήποτε άλλο που να είχαμε γρήγορε ταχύτητες, όμως είχαμε απίστευτη αλληλεπίδραση, επηρεασμό και αλληλοδιδαχή και αλληλοσεβασμό των πολιτισμών μεταξύ τους. Θα κάνουμε μια περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο και τότε στο τέλο θα σα κάνω και μια α, δική μου ας το πούμε, παρουσία ως αποκάλυψη που μπορεί να επιβεβαιωθεί, μπορεί να μην επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους επιστήμονες, τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς, αυτό μένει να, να, φανεί στο μέλλον. Όπως και να έχει, θα γίνει μεγάλη συζήτηση και θα προβληθεί η περιοχή μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Συνοπτική ιστορία της περιοχής. Λέγεται ότι ιδρύθηκε η πύλος από τον πύλο, τον γιο τη θεάς Αφροδίτης. Όμως οι περισσότερες πηγές συντείνουν στο να πούμε ότι η πύλος ιδρύθηκε από τον ε, Νιλέα, όπως την ξέρουμε σήμερα δηλαδή, γιατί υπήρχε και πολύ παλιότερα, ε, τον πατέρα του Νέστορα. Και από εκεί υπάρχει και ο οίκος των Νιλιδών. Ο Νιλέας έζησε περίπου το 1280 π.Χ. Μιλάμε δηλαδή για 3.280 χρόνια πριν από το σήμερα και ο Νέστορας ήταν ο 12ος ε, γιος του, το 12ο παιδί του, αυτό που έζησε μετά την ε, ε, εξαφάνιση όλης της οικογένειας από τον Ηρακλή. Ο λόγος ήταν ότι αρνείτο να τον καθάρσει από, την, από το έγκλημα του ηφίτου και ο Ηρακλής θύμωσε πολύ και σκότωσε τους πάντες. Ο μόνος που δεν σκοτώθηκε ήταν ο Νέστορας, ο οποίος έλειπε στην πόλη Γερίνια της Μεσσηνίας ή της Μάνης, ακόμα οι επιστήμονες δεν έχουν βρει που ήταν ακριβώς το σύνολο, και γι' αυτό και ονομάστηκε Γερίνιος. Ο θολωτός τάφο που αποδίδεται στον Έστορα, εδώ δίπλα που είναι τα Ανάκτορα, είχε φιλοξενήσει πολλές ταφές και φυσικά και τον Έστορα. Δηλαδή είναι ένας τάφος θολωτός του 1500, που σημαίνει ότι για 300 χρόνια χρησιμοποιούνται για διάφορες ταφές επιφανών ανθρώπων. Έχουμε ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας από το 100.000 π.Χ. στην περιοχή μας, που είναι η Παλαιοληθική εποχή. Η πρώτη πόλη στον Άνω Εγκλιανό ήταν γύρω στο 4.000 π.Χ., μιλάμε δηλαδή για 6.000 χρόνια, και ο Νέστορα ήταν ο αρχηγό των Μεσσηνίων, γιατί είχε ενοποιήσει την περιοχή ω ομόσπονδο κράτο, όπω είπε και ο κ. Κοσμόπουλο που κάνει τι ανασκαφέ στην Ήκλαινα, με πάρα πολλέ πόλει. Η δεύτερη πόλη που φτιάχτηκε ήταν στο ακροτήριο του Κορυφασίου, στο, στην περιοχή του ποταμού Σέλα, στην κλασική πύλο, αργότερα ήταν στο 700 π.Χ. Ο λόγο που σα τα λέω όλα αυτά και θέλω να σα πω πάρα πολλά και μπορεί να σα κουράσω, αλλά πρέπει να ακουστούν, είναι ότι έχω δει ότι ενώ έχουμε τόσο πλούτο, έχουμε από την άλλη μεγάλη ένδυα. Έχω ρωτήσει πάνω από 100 παιδιά, εδώ στη χώρα, στην Πύλο, στη Μεθόνη, αν έχουν επισκεφτεί το ανάκτορο του Νέστορα. Και δεν έχει έρθει κανένα. Δηλαδή, μπορώ να ρωτήσω τα παιδιά να τα πάνε στην Επίδαυρο, μπορεί να τα πάνε στην Ολυμπία, μπορεί να τα πάνε στα Μετέωρα, μπορεί να πάνε στη Θεσσαλονίκη, η Ρόδο, την εκδρομή, αλλά δεν έρχονται εδώ, που είναι δύο χιλιόμετρα δίπλα και αυτό πρέπει να αλλάξει άρδιν για να μπορέσουμε να πάρουμε τη σκητάλη από τις προηγούμενες γενιές. Το αρχαίο κορυφάσιο βρίσκεται κάτω από τα τείχη του κάστρου στη Βοηδοκυλιά και οι ανασκαφές του Ερίκου Λίμαν το 1876 έδειξαν τα πρώτα ίχνη. Ο Εγκλιανός, που είναι εδώ που είναι τα ανάκτορα, η Ήκλενα, η Κουκουνάρα, αρχαία πόλη επίσης, η Κορυφασία, η Αμπελόες Απίδασος, που ήταν η Μεθόνη, η Ασίνη, η Κορώνη. Όλε αυτέ ήταν πόλει μέσα στο βασίλειο του Νέστορα, το οποίο ήταν και το δεύτερο σε ναυτική δύναμη όταν έγινε η εκστρατεία προ την Τρία. Δεκάξι πόλει λέγεται ότι αποτελούσαν αυτή την ομοσπονδία, και αν θυμάστε καλά, επειδή ο Νέστορα ήταν ένα σοφό βασιλιά και πήγε γυρασμένο να πολεμήσει στην Τρία, ήταν εκείνο που πάντα έκανε διάλογο και μέσα από το διάλογο έβρισκε την σοφία να συμβολεύσει του υπόλοιπου Αχαιού να μην μαλώνουν. Να μην μαλώνει δηλαδή ο Αχιλέας με τον Ακαμέμνονα για το ποιο θα πάρει τη Βρυσιίδα ή τα άλλα λάφυρα τη πρώτη μέρα πολέμου, να ενώσουν τι δυνάμει, να καταλαγιάσουν οι εγωισμοί και να δουλέψουν όλοι για το κοινό καλό. Κάτι που και εμεί θέλουμε να προσπαθήσουμε σήμερα. Δηλαδή, θέλουμε να ενώσουμε όλου του δημότε, όλου του πατριώτε, να ασχοληθούμε με τον πολιτισμό και να τον προβάλλουμε και να τον ζήσουμε κιόλα. Ο παράλληλο οικισμό του Ρωμανού. Ε, έγιναν ανασκαφέ στην περιοχή του Κώστα Ναβαρίνο το 2007 μέχρι το 2011 και έδειξαν ότι υπήρχε μια πόλη το 2900 π.Χ. Μιλάμε δηλαδή για 5.000 χρόνια από σήμερα. Βρέθηκαν οικοδομικά τετράγωνα με κατοικίε, εργαστήρια χαλκού και πύληνων αγκίων. Ο θολωτάδο το τάφο του 1600 που βρέθηκε εκεί είναι από του αρχαιότερου στην περιοχή και πολλά ευρήματα για πλούσια μεταποίηση και αγροτική παραγωγή. Αυτό είναι ο οικισμό όπω βρέθηκε. Από την αρχαιολογική υπηρεσία αποφασίστηκε να καταχωθεί εφόσον βρεθήκαν και ανα, ε, πάρθηκαν όλα τα ευρήματα για να πάνε στα μουσεία. Και σήμερα ε, είναι στι θέσει αυτέ που δείχνουμε εδώ, στη θέση 16 και 15. Είναι οι, 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 οι τρύπε του, του, γη, του γηπέδου Γκολφ. Και από ό,τι λένε οι αρχαιολόγοι, μια ολόκληρη πόλη δίπλα από το σειρματόπλεγμα του Κώστα Ναβαρίνο, πηγαίνοντα δηλαδή προ προς Ρωμανού, είναι ακόμα να ανασκαφεί ό,τι έγινε με τη σωστική ανασκαφή ανεδείχθη και προχώρησαν έτσι ώστε να προχωρήσει και η ανάπτυξη. Η πύλος σαν πύλη πολιτισμού, γιατί από εκεί έρχεται το, το όνομα, υμνήθηκε στην Ιλιάδα και την Οδύσσια, που είναι το μεγαλύτερο έπος που έχει γραφεί από τον Όμηρο. Υμνήθηκε σαν η μαθόεσα πύλος, διαφήμισε τις παραλίες μας ως τις πλέον αμόδης ύμνος προς το σοφόν έστωρα η παρουσία του στην Ιλιάδα, Ήμνο στη διπλωματία και στο διάλογο, ύμνο προ την φιλοξενία. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουμε στην, στην περιοχή, που είναι περίπου 30.000 έτη πριν, ήταν διάφορα τέχνεργα, δηλαδή εργαλεία, ε, που βρέθηκαν στα Ρίκια, στη Βοηδοκυλιά και αλλού, και ήταν από οψιδιανό και άλλα κοφτερά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή. Στη σπηλιά του Νέστορα, ο Σλίμαν βρήκε πάρα πολλά και ήταν και αυτός που ανέσκαψε την Τρία και τις μικίνε. Και έτσι επαληθεύθηκε η Ιλιάδα και η Οδύσσια, γιατί μέχρι τότε όλοι πίστευαν ότι απλώς είναι ένα μυθιστόρημα, ότι δεν ήταν τίποτα αλήθεια. Εξαιτίας αυτού του Γερμανού επιχειρηματία Αρχαιολάτρη, ο οποίος μεγάλωσε με τον Όμηρο στο προσκέφαλό του, μιλούσε άπτεστα τα αρχαία ελληνικά και παντρεύτηκε τη δεύτερη γυναίκα του Ελληνίδα, θα την έχετε δει και με τα χρυσά διαδήματα και τα κοσμήματα που φόρεσε από την από τις ανασκαφές που έκανε στην Τρία, το λεγόμενο Θησαυρό του Πριάμου. Αυτός ο Θησαυρός πήγε στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, μετά πήγε στη Γερμανία και μετά εκλάπη και από τους κλέφτες γερμανούς και πήγε στην Ρωσία. Και ακόμα λένε ότι είναι στο ερμητάζ της Ρωσίας. Δεν τον έχουμε δει στο σύνολό του. Πάντως σίγουρα δεν είναι στην Τρία και σίγουρα δεν είναι και πολλά πράγματα που ευρέθησαν εκεί που έπρεπε και εκεί που ανεσκάφησαν. Ε, δεν είναι ευθύνη του Σλίμαν αυτό. Ο Σλίμαν έχει κάνει ένα μέλαθρο, το σπίτι του, που είναι στην Οδό Πανεπιστημίου και έχει αφήσει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για την Ελλάδα και θα πρέπει να τον τιμούμε για αυτό που έκανε. Ο Σλίμαν ήταν εκείνο που ονόμασε τον Αβαρίνο τον ωραιότερο κόλπο του κόσμου όταν ήρθε εδώ με πλοίο και έτσι γνώρισε την περιοχή μα. Ήταν άτυχο γιατί δεν βρήκε την αρχαία πύλο και τη βρήκαν ε, περίπου στα 60 χρόνια μετά ο Κουρουνιώτης και ο Κάρολος Μπλέγγεν για τον οποίο πρέπει να υποθούν πάρα πολλά πράγματα και έχει ονομαστεί ευτυχώς και μία οδός εδώ στην χώρα για να τον τιμήσει. Το επίπεδο της θάλασσας 100.000 χρόνια πριν όπως βλέπετε εδώ την Ίσο Πρώτη με ένα α, ανάγλυφο που δείχνει ήταν όλο σκεπασμένο. Το μισό νησί δεν υπήρχε. Σήμερα έχει κατέβει η στάθμη της θάλασσας που σημαίνει ότι οι παράλληλες πόλεις Ήτανε περίπου στα 150 μέτρα πιο πάνω, γιατί η ακτογραμμή αλλάζει. Τα αρχαιολογικά ευρήματα σε όλο το Δήμο είναι η πρώτη θολωτή τάφη, ο Εγκλιανός, ο μικρό θολωτός τάφος στο Βλαχόπουλο, στο Ρούτσι, που είναι η σημερινή, το σημερινό μυρσινοχώρι, ανάμεσα μεταμόρφωση μυρσινοχώρι, και εκεί βρεθήκαν πάρα πολύ πλούσια ευρήματα στους δύο τάφους που έχουν βρεθεί. Η Κουκουνάρα φυσικά που λέγεται ότι υπάρχει και άλλο παλάτι εκεί και δεν έχει βρεθεί ακόμα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Η Ήκλαινα που είναι το διοικητικό κέντρο και που τώρα το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι κάνει ανασκαφές με τον κύριο Κοσμόπουλο για δέκατη χρονιά. Η Βοηδοκυλιά, το Κορυφάσιο, το Σουλινάρι, το Καπλάνι. Παντού υπάρχουν ενδείξει στην Πλατανόβρηση, με τα Ξάδα, στην Πύλα, στα Κρεμίδια. Όλα αυτά είναι μέσα στο Δήμο Πύλων ε, και φυσικά υπάρχουν και γύρω-γύρω, δηλαδή στη Μάλθη, στον Κακόβατο που είναι πάνω από την Ζαχάρο, στην Περιστεριά, στη Μουριατάδα, στα Νιχόρια που είναι η Καρποφόρα ε, και φυσικά οι, οι Πολύχρυσσες Μηχίνες, η Τίρινθα, η Αθήνα, η Θήβα, η Ολκός και το Δημήνι. Το μεγαλύτερο ε, πιστοποιητικό παγκοσμιοποίησης που γνώρισε εδώ ο τόπος έρχεται από τα ευρήματα του διεθνούς εμπορίου. Έχουν βρεθεί δηλαδή πράγματα και ξένα εδώ και δικά μας σε όλες τις ακτές της Μεσογείου και στην Ενδοχώρα και σε πάρα πολλά μέρη μέχρι την Ινδία, ίσως μέχρι την Αμερική από ό,τι λένε, σίγουρα στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Να πω παραδείγματα. Το εμπόριο αγαθών, μιας και ήμουν γενικός γραμματέας εμπορίου, είναι εκείνο που έδινε την ζωή, Υπήρχε ανταλλακτικό εμπόριο, δεν υπήρχαν νομίσματα τότε. Έπρεπε να πάρει κρυθάρι, φερρυπίν από την Αίγυπτο για να δώσει ελαιόλαδο. Έπρεπε να πάρει ε, ε, σμύρνα για να δώσει κάτι άλλο. Βρήκαμε λοιπόν εδώ υπολείμματα ε, προϊόντων που ήταν από τη Μαύρη Θάλασσα, την Ιωνία, Μεσοποταμία, από τον Ατλαντικό κλπ. Έχουν βρεθεί αγκία δικά μα με μικυναϊκή γραφή και σφραγίδε και προϊόντα ε, τυποποιημένα, δηλαδή είχαν τη σφραγίδα του οίκου εδώ της πύλου με ίνο, δηλαδή το, τον καθαρό, ε, όχι και κραμένο ίνο, ε, το ελαιόλαδο. Αρωματικά έλαια που η πύλος είχε διακριθεί για την παραγωγή τους, γιατί έχουν βρεθεί και οι συνταγές στις πινακίδες της γραμμικής Β, που έλεγε ότι βράζανε 10.000 τριαντάφυλλα φεριππίν την ημέρα, επί 20 ημέρες γινόταν η συγκομιδή, γινόταν η... Ε, η μέθοδος της μεταποίησης για να πάρουν αυτά τα αρωματικά α, εθέρια έλαια και τα αναμειγνύαν με ελαφρύ ελαιόλαδο έτσι ώστε να μπορεί να μπαίνει επάνω στην επιδερμίδα. Αλλιώς τα αρωματικά έλαια ήταν πτυτικά και χάνονταν. Έπρεπε λοιπόν κάπως να παγιδευτούν. Τέτοια πειράματα κάνει ο φίλος μας ο κύριος Βακόντιος που είναι εδώ έτσι ώστε να ανακτήσουμε την παλιά τέχνη. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι έκανε ο Νέστορα στην εποχή του και να μπορούμε αυτά τα προϊόντα, όπω και το ελαιόλαδο και τον ίνο κλπ., να τα τυποποιούμε και να αποκτήσουν μεγάλη πολιτιστική και αγροτική υπεραξία. Να έχουν δηλαδή ονομασία ιστορική προέλευση. Το ίδιο υπήρχε με ε, σίκα και χρυμπάρι που ερχόταν από τη Βαλτική, χρυσό μέταλλα κλπ. Η παλαιά πύλος, η παλέπυλος, όπως ονομάστηκε ε, από τους μελετητές, είναι πάνω στα Βολιμίδια, δηλαδή πολύ κοντά εδώ, με έναν οικισμό 3.000 κατοίκων και εκεί βρέθηκε ο διπλός Πέλεκης που ήταν και κριτική προέλευση και σήμαινε, όπως ερμηνεύθηκε από τον Μαρινάτο, ένα έμβλημα, ένα σύμβολο εξουσίας και διοίκηση. Ο οικισμό εκεί ήταν περίπου στα 4.000 άτομα. Και άρα 4.000 άτομα στο ανάκτορο, και άρα 4.000 στο παράλιο. Φανταστείτε εδώ ότι υπήρχε δηλαδή ένα εφάμελος δήμος με το σημερινό που είμαστε περίπου 20.000. Το ανάκτορο του Νέστορος ήταν τριόροφο. Είναι όπως το βλέπετε τώρα. Έχει ε, ανακατασκευαστεί σαν εικονική πραγματικότητα από τους επιστήμονες με βάση αυτά τα κατάλοιπα που βρήκαν ύστερα από τη Μεγάλη Φωτιά. Αυτός ήταν ο εξωτερικός του χώρος, ένα κόσμημα πραγματικά με πάρα πάρα πολλές διαφορετικές αποχρώσεις οι σημερινοί ελαιοχρωματιστέ που είναι εδώ, φίλοι μου και είναι παρόντε, πρέπει να ξέρουν ότι αυτά τα χρώματα έχουν αντέξει 3.500 χρόνια. Εμεί έχουμε τεχνολογία τώρα, έχουμε χίλιε δύο εταιρείε κλπ. Αλλά κάθε 10 χρόνια χρειάζεται φρεσκάσμα. Φανταστείτε τι τεχνουργήματα είχαν δημιουργήσει τότε. Εδώ είναι το εσωτερικό, όπω είναι η αναπαράσταση, γιατί έχουν βρεθεί σπαράγματα, μικρά κομμάτια δηλαδή, και δείχνει όλε τι ζωικέ αναπαραστάσει και όλα αυτά που ήθελαν να προβάλλουν. Ε, υπήρχαν πίνακες ζωγραφικής με το κυνήγι. Το κυνήγι ήταν το αγαπημένο τους θέμα. Θα μιλήσω πολύ μετά γι' αυτό και για τον Ορίωνα που ε, θεωρείται ο μεγαλύτερος κυνηγό στον κόσμο και έχει δοξαστεί παντού. Ε, είχαν πολλές εικόνες από μάχες, πολλά δωμάτια είχε το ανάκτορο, περίπου 108 έτσι όπως έχουν κάνει τον κάναβο γιατί ήταν τριόρφο, αποθήκες ίνου, ελαιολάδου, αρωματικών ελαιών και συνεργείο επισκευή στο των αρμάτων, που σημαίνει ότι είχαν του ύπου σε μεγάλη ε, διάκριση τότε, γιατί έτσι γινόταν και ο πόλεμο στην Τρία. Έχουμε πολύ μεγάλη και ακριβή περιγραφή για την μάχη μεταξύ του Έκτορα και του Αχυλαία ε, και πάρα πολλά άλλα πράγματα που φαινόντουσαν παραμύθι και τώρα έχουν επαληθευθεί όλα εξαιτία τη πολύ σκληρή δουλειά που κάνουν οι αρχαιολόγοι και οι επιστήμονε. Υπήρχε αποθήκη με όπλα και φυσικά αποθήκη με 3.000 κύπελα ίνου. Φανταστείτε τι πάρτι κάνανε τότε, πόσου καλεσμένου και τι παραγωγή Ίνου είχαν για να μπορούν να καλούν όλους αυτούς τους ανθρώπους και να κάνουν ε, τις δικές τους γιορτές. Όπως είπα, οι 16 πόλεις είχαν ε, μια ομοσπονδιακή διοίκηση από ό,τι φαίνεται και τα αρχεία ήταν όλα σε γραμμική βήτα, δηλαδή ήταν μια προηγμένη κοινωνία που βασιζόταν στην λογιστική στην αρχιοθέτηση κατέγραφαν τα πάντα, ποιο παρήγαγε τι, τι οφείλεται σε ποιον, τι παρέδωσε κανεί προ εξαγωγή, τι είχε για ιδιοκατανάλωση στο, στην πόλη, δηλαδή γύρω-γύρω από το ανάκτορο και ούτω καθεξής. Ε, τα ευρήματά μας είναι ότι ε, ήταν μια πλούσια βιβλιοθήκη αυτή που βρέθηκε εξαιτία τη φωτιά που έπιασε το 1200, οι πρόχειρε πύλινε πινακίδε ψήθηκαν από τη φωτιά. Και έτσι διατηρήθηκαν για τόσα χρόνια. Αν δεν είχε γίνει αυτό το ατύχημα τη φωτιά, όλε οι πληροφορίε θα είχαν χαθεί. Οι, οι πινακίδες πινακίδε γραμμική Β που βρεθήκαν αρκετέ, μα έδωσαν μετά την αποκωδικοποίηση από την βοήθεια που είχαμε του Άγγλου αρχιτέκτονα Βέντρης και του φιλόλογου Τσάτουικ το 1952, μία ελληνική γραφή, απεδείχθη δηλαδή ότι οι άνθρωποι που ζούσαν στην εποχή του Νέστορα και πριν, με του νεότερου τη κλασική Ελάδος μιλούσαν την ίδια ε, γλώσσα, απλώς είχαν διαφορετική γραφή. Έχουμε δηλαδή από 7.000 γλώσσες που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, μόνο 23 να ζουν με διαρκή ε, συνέχεια και παρουσία εδώ και 4.000 έτη όπως η ελληνική. Το πιο πλούσιο και πιο αποτελεσματικό λογισμικό σκέψης στον κόσμο το αποκάλεσε... Και συγχωρέστε με την συγκίνηση, ο καθηγητής μου στο Χάρβαρτ, ο οποίος χάθηκε τον προηγούμενο χρόνο, ήταν υπουργό αμήνης του Ομπάμα, ύστερα από χρόνια, και ένας άνθρωπος που με καλωσορίσε στο Χάρβαρτ όταν πήγα την πρώτη μέρα μαζί με, τους άλλους, μαζί με τους άλλους συμμαθητές, είπε ότι καλωσορίζω 152 άτομα, τα πιο διακεκριμένα επιστήμονες, που θέλουν να πάρετε το μεταπτυχιακό σας στη δημόσια διοίκηση. 151 από εσά έχετε έρθει για να μάθετε. Ένα, ο Έλληνα που κάθεται ανάμεσά σα, έχει έρθει για να βελτιώσει τις, τις γνώσεις του. Είναι αυτός που γνωρίζει ελληνικά. Θεωρούσε δηλαδή ο καθηγητής μου που δεν με είχε γνωρίσει ακόμα ότι μόνο και μόνο επειδή μιλούσα ελληνικά είχα ένα πρόκριμα έναντι όλων των υπολείπων. Γιατί όπως είπε είναι το πιο αποτελεσματικό, λογισμικό, σκέψη στον κόσμο η ελληνική γλώσσα. Στην πύλη λοιπόν βρέθηκε η πύλη της γραφής του δυτικού κόσμου. Από εδώ η ελληνική γλώσσα μπουμπούκιασε όλες τις άλλες γλώσσες και έτσι τώρα όλος ο σύγχρονος κόσμος, είτε μιλάει ιταλικά, είτε γερμανικά, είτε αγγλικά, είτε γαλλικά, είτε οτιδήποτε, έχουν ως βάση κατά 60 με 70% την ελληνική γλώσσα. Και εδώ ήταν η πρώτη γραπτή απόδειξή του. Φανταστείτε τι πράγματα μπορούμε να κάνουμε με αυτό, πόσους επιστήμονες, πόσα παιδιά, πόσα σχολεία πρέπει να φέρουμε εδώ να διδαχθούν αυτή, να δουν αυτή τη γραφή και να μοιηθούν ε, στην, στη γραφή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πρέπει να ξοδεύει εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να προβάλλει ακριβώς αυτή την πολιτιστική κληρονομιά που μας άφησαν οι προγονείς μας. Και εδώ είναι η κοιτίδα. Εδώ αποκωδικοποιήθηκε, εδώ βρέθηκε μαζί βεβαίως και με την Κρήτη και τις Μυκήνες. Και στην Τρία. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε. Στην Τρία δεν υπήρχαν διερμηνεί ούτε μεταφραστέ, γιατί ήταν Ελληνικ... Ελλάδα. Ό, όλα τα παράλια ήταν Ελλάδα. Αυτό είναι ε, ένα δείγμα μια ταμπλέτα που έλεγε ότι ο Νίκο παρήγαγε τόσους, τόσα κιλά σιτάρι και ε, πρέπει να φέρει άλλα τόσα και ούτω καθεξή. Δηλαδή λοιπόν, ήταν λογιστικά πράγματα που τα σβήνανε, γιατί ήταν μαλακό αυτό το, το υλικό, ε, μετά από 10-15 μέρε. Ήταν ένα αρχείο πρόχειρο, όπω ση, ε, σημειώνουμε εμεί σε ένα χαρτί. Η γραμμική β είναι αυτά τα ιδεογράμματά τη που είχε. Ε, βλέπουμε λέξει για άλογο, πρόβατο, γουρούνι, βόδι, πανοπλία, κράνο, σίκο, ό,τι του εξυπηρετούσε. Και εδώ είναι μια ταμπλέτα με την εξέλιξη τη ελληνική γλώσσα από την γραμμική, πώ πήγαμε στην κλασική, πώ πήγαμε στη βυζαντινή και πώ φτάσαμε στο σήμερα. Αυτή είναι μια ιστορία εξέλιξη 4.000 ετών, εξέλιξη του γραπτού λόγου. Το ανάκτορο του Νέστορο τώρα έχει μια κεντρική αιστεία. Τυχογραφίε με λατρευτικέ αναπαραστάσει, πολεμικέ σκηνέ και είχε βεβαίω στο κέντρο του το θρόνο του άνακτα. Η λέξη άναξ, από όπου βγαίνει και η λέξη ανάκτορο, έχει καταγραφεί στη γραμμική β' και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Άναξ σήμαινε ο βασιλιά των βασιλέων. Και το είχαν ω διακεκριμένο πρόσωπο, γιατί αλλού υπήρχαν βασιλεί, ο συγκεκριμένο όμω είχε και ιερατικά καθήκοντα. 1.400 πινακίδες με γραμμική Β βρέθηκαν που δείχνουν ισχυρή διοίκηση, αρχεία, κατανομή αρμοδιοτήτων, δημόσια διοίκηση και διεθνές εμπόριο και προβολή. Ακριβώς ό,τι θέλουμε να κάνουμε στο Δήμο Πιλού <laughs> Διοίκηση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το λουτήρα της ε, Βασίλισσας ε, και να πούμε για την, τα, τον παγκόσμιο πολιτισμό, το παγκόσμιο αποτύπωμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει στην αρχαία πύλο αμφίδρομες επιδράσεις γεωγραφικά και χρονικά σε σύμβολα. Θα αναλύσω τα σύμβολα μετά, γιατί τα σύμβολα μας δείχνουν με μία εικόνα χίλιες λέξεις. Ένα σύμβολο δηλαδή που βλέπουμε σήμερα εδώ, που είναι ο Σταυρός, και μπορούμε να δούμε στις Φιλιππίνες, μπορούμε να δούμε στη Λατινική Αμερική, σημαίνει ότι υπάρχουν χριστιανοί εκεί. Τόσο απλά. Μόνο με ένα σύμβολο. Ότι μοιραζόμαστε δηλαδή κάποιες κοινέ αξίες. Το ίδιο υπήρχε και τότε στη γραφή και στη χρήση της, στις επιστήμες όπως η αστρονομία, η γεωγραφία, τα μαθηματικά και στη θρησκεία. Τα σύμβολα μας δείχνουν, η λέξη σύμβολο προέρχεται από το ρήμα συμβάλλω, που σημαίνει φέρνω κάτι ακόμα, κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπουμε. Σημαίνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι αυτό που βλέπεις, δηλαδή οι δύο γραμμές. Έχει κάποιο άλλο κρυμμένο ή κοινό μυστικό μήνυμα. Τέτοιο είναι ο σταυρός που εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα και που πριν τον χριστιανισμό σήμαινε απλώς την ένωση των δύο φύλων. Από την ώρα που σταυρώθηκε ο Χριστός μας, σημαίνει το μαρτύριο, σημαίνει την γέννηση του θεανθρώπου, σημαίνει όλα αυτά που εμείς χρησιμοποιούμε. Πριν τα 2.000 χρόνια του, του χριστιανισμού, σε όλες τις χώρε ε, χώρες, σήμαινε απλώς την ένωση των δύο φύλων. Το ίδιο μπορούμε να δούμε το σύμβολο των Ολυμπιακών κύκλων και να πάμε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και να το αντιλαμβάνονται, ή το σύμβολο του Ερυθρού Σταυρού ή τη Ερυθρού ε, ημισελίνου που είναι για του μουσουλμάνους. Τα σύμβολα στο ανάκτορο του Νέστρος ήταν η σπήρα, το γαμάδιο, τετρασκέλιο, τετράγαμα ή αλλιώς σβάστηκα, είναι αυτό που κακοποίησαν βάναυσα οι Ναζί για 20 χρόνια και το βεβήλωσαν και το ξεφτύλισαν και πρέπει να το πάρουμε πίσω, όχι μόνο εμείς, όλοι οι πολιτισμοί. Ο γρίπας που είναι και το σύμβολο εδώ σημαντικού ταφικού μνημείου, που σήμαινε σύμβολο δύναμη, προστασία των θησαυρών, αλλά και τη θεά νεμέσιος, τη δικαιοσύνη. Η ύπαρξη αυτών των συμβόλων από διάφορου πολιτισμού εδώ, το ότι είχαμε δηλαδή τα ίδια σύμβολα, πιστοποιεί ακριβώ αυτό που είπα. Διεθνοποιεί τον πολιτισμό τη πύλου. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, για να έχουν κοινά σύμβολα, επικοινωνούσαν. Τόσο απλά. Έτσι. Η σπήρα είναι εδώ. Βλέπετε, σε αυτό το αγκείο που είναι αριστερά, βρέθηκε στο Σέσκλο 6.000 χρόνια πριν. Είναι από τις πρώτες παρουσίες που έχουμε, που είναι στο νεολυθικό οικισμό δίπλα στο Βόλο. Δεξιά βλέπετε ένα άλλο αγκείο που είναι 3.000 χρόνια πριν στην Αίγυπτο. Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς ο Αιγαιακός πολιτισμός, ο Πελοποννησιακός και ο Μινοϊκός, που κατ' ουσίαν είναι ίδιος πολιτισμός και της Μικράς Ασίας, επηρέασαν την Αίγυπτο και έδωσαν αυτό το παγκόσμιο σύμβολο. Η Σπύρα, αυτό που βλέπετε, Σημαίνει παγκοσμίω την αένα η κίνηση των πραγμάτων, την αένα κίνηση του σύμπαντο, την αένα η κίνηση του νερού, την αένα κίνηση των ανθρώπων. Σημαίνει κύκλο, σημαίνει ζωή. Είναι ό,τι πιο ιερό είχαν και αυτό και το είχαν υιοθετήσει όλοι. Εδώ βλέπουμε ένα μνημείο στην Ιρλανδία του 3.200 π.Χ., δηλαδή 5.200 χρόνια από σήμερα. Αυτή λοιπόν που ήταν και. Ε, ταφικό μνημείο, αλλά και χώρο συγκεντρώσεων τελετών, αλλά και χώρος ε, διεθνή γιατί γινόντουσαν ε, εκεί συναντήσεις, στο, μόλις πρωτομπαίνεις μέσα έχουν το τρισκέλιο, τρεις σπήρες. Εδώ είναι η είσοδός του. Είναι πετρογλυφικό απάνω, 5.000 έτη ιστορία. Και εδώ είναι ακριβώς απ' έξω, σε ένα μεγάλιθο που σε υποδέχεται. Για να ξοδέψουν χρήματα να κάνουν κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι το είχαν πάρα πολύ ψηλά ω σύμβολο. Εδώ είναι ο λουτήρα τη Βασίλισσα, στο ανάκτορο του Νέστορο. Το ίδιο. Εδώ είναι από την κλασική Ελλάδα. Και εδώ, συγγνώμη, είναι η οροφή, δεν φαίνεται και πολύ καλά. Έχει δύο σύμβολα. Το τετράγαμα, που θα το δείτε πολύ καλά και καθαρά τώρα, και το δεκαεξάκτηνο αστέρι. Το δεκαεξάκτηνο αστέρι θα το ξέρετε αργότερα ω το σύμβολο τη Μακεδονική Δυναστεία. Τι σήμαινε λοιπόν σε όλου του Έλληνε, αλλά και σε πολλού πολιτισμού αυτό, Σήμενε το δωδεκάθεο, έξι γυναίκες, έξι άντρες, απόλυτη ισότητα. Αυτές είναι οι δώδεκα αχτίνες του ήλιου και οι τέσσερις είναι τα τέσσερα στοιχεία. Το πυρ, που είναι η φωτιά, η θάλασσα, η γη και ο αέρας. Τα τέσσερα στοιχεία της φύσεως που αποτελούν το δικό μας φιλόξενο πλανήτη. Αυτό δόξαζαν οι αρχαίοι ημών οι πρόγονοι και αυτό βρίσκουμε παντού σε πάρα πολλούς πολιτισμούς. Πάμε τώρα στη σβάστικα. Σβάστικα είναι λέξη ε, σανσκριτική, δηλαδή από την Ινδία, σημαίνει φω του ήλιου. Σημαίνει ευγονία, σημαίνει ευτυχία, σημαίνει καλή τύχη. Υπάρχει εδώ και χιλιάδε χρόνια. Ο Ρίκο Λίμαν βρήκε 1800 ευρήματα με το τετράγαμα στην αρχαία Τρία. Και υπάρχει ακόμα και στους Νάδαχο της Αμερικής. Δηλαδή, χίλια χρόνια πριν να πάει ο Κολόμβος, αυτοί είχαν αυτό το σύμβολο που θα δείτε τώρα εδώ, στον Κακόβατο, που είναι περίπου 25 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρέθηκε αυτό το Αγγείο, που είναι μοναδικό. Έχει τη σπήρα και μέσα το τετράγαμα, τη σβάστικα που λέμε. Έχει και τα δύο δηλαδή αυτά ενωποιημένα. Είναι μικυναϊκό φυσικά. Εδώ είναι το γαμάδιο, δηλαδή αυτό η σβάστικα, σε ελληνικό κράνος του 300 π.Χ. Εδώ είναι στην ασπίδα του Φίλιππου, του βασιλέα της Μακεδονίας, στον τάφο που βρέθηκε, που σημαίνει ότι συνέχιζε για χιλιάδες χρόνια να σημαίνει αυτό «καλή τύχη». Εδώ είναι στο Πακιστάν και εδώ είναι σε Ινδιάνικη στολή που το φοράει η μικρή Τζάκι Κένεντι, αυτή που αργότερα έγινε σύζυγος του Προέδρου Κένεντι, επάνω στη φορεσιά της σε κάποια γιορτή Ινδιάνικη της Αμερικής. Εδώ είναι στην Ινδία, ίδιο σύμβολο, εδώ στο Νεπάλ, εδώ στην Αυτοκρατορική Κίνα, 1500 π.Χ., στο στάτιρα της Κορίνθου, στο νόμισμα επάνω, και εδώ είναι η Ελλάδα στο σύνολό της. Με ένα ανάγλυφο δείχνει το τετράγαμα που είναι ο ήλιος, που είναι το ελ, που είναι το φως, από όπου προέρχεται η λέξη σελήνη, σέλας, από όπου βγαίνει το όνομα της μητέρας μου, της πεθεράς μου και της κόρης μου, της Ελένης, που σημαίνει φως, και ο ήλιος μπροστά. Ελ και Λάς, δηλαδή Ελ πάνω στην πέτρα, είναι το όνομα Ελάς. Σημαίνει δηλαδή φωτεινός βράχος. Εδώ είναι το γαμάδιο ο Μέανδρος τη Μεσοποταμία στο Ιράκ και εδώ είναι ε, αυτό που συμβολίζει το μεγάλο αρχιτέκτονα Θεό. Για χιλιάδες χρόνια, όπως είπα, σε όλους τους πολιτισμούς δεν θεωρήθηκε ποτέ εχθρικό, σήμαινε πάντα το καλό, το θεϊκό, την καλή τύχη και την ευγονία. Πάμε σε ένα άλλο ε, σύμβολο τώρα, τι συμβόλιζε ο γρήπας. Εμείς το γρήπα τον έχουμε εδώ σαν ε, ε, φημισμένο τάφο που βρέθηκε ο, ο τάφος του γρήπα πολεμιστή, διότι επάνω στην ταφόπλακα είχε ένα γρήπα να προστατεύσει το, τα μυστικά που είχε και να προστατεύει με τη θεά της Νεμέσιος να μην συλληθεί από αρχαιοκάπηλους. Ο γρήπα λοιπόν υπήρχε στη Μεσοποταμία, στην Ασυρία, παντού. Όπω είπα, οι άνθρωποι επικοινωνούσαν. Μοιραζόμασταν ε, όλα τα θεϊκά σύμβολα και οτιδήποτε μπορούσαμε να μοιραστούμε. Εδώ είναι ο γρήπα, η χρυσή σφραγίδα του Νέστορα, που υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Αυτό αντέγραψε, φωτογράφησε ο πατέρα μου σαν δήμαρχο τη Πύλου το 1984 και το έκανε επίσημα έμβλημα του Δήμου Πύλου για να τιμήσει τον Έστορα, το βασιλιά τη Πύλου. Και έκτοτε είναι το επίσημο λογότυπο του Δήμου μας. Και όταν ενοποιηθήκαμε εδώ με το Δήμο Νέστορος, συνεχίζει και είναι αυτό η δική μας μεγάλη κληρονομιά. Αυτό είναι χρυσό δαχτυλίδι και έτσι σφράγιζε τις επιστολές του ή ό,τι άλλο τα προϊόντα του ο Νέστορας. Εδώ βλέπουμε μια σύνθεση που είναι γρήπε που φυλούν θησαυρό και από πάνω είναι το 16χτινο αστέρι. Δηλαδή επιβεβαιώνεται η κοινή χρήση και των δύο συμβόλων. Ανάλογοι γρήπε και 16χτινο αστέρι έχουν βρεθεί από την Ινδία μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ είναι στο παλάτι του Μίνωα. Το παλάτι του Μίνωα, όπως βλέπετε, έχει τη γρήπα και επάνω στην αρχή του ποδιού του έχει τη σπήρα. Είναι ένα μινοϊκό, γιατί έτσι το ονόμασε ο Έβανς, αλλά ήταν στην ουσία ο ίδιος πολιτισμός. Μικυναϊκός και μινοϊκός είναι λίγο πολύ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εδώ είναι στο Λουριστάν, στην Ινδία, χίλια χρόνια πριν, στα Άβδυρα, στη Μακεδονία, ο Γρήπας πάλι, στο Πακιστάν, ο Απόλων να υπέβει ένα γρήπα και να πηγαίνει με την άρπα του ο Θεός και ο γρήπας που βρέθηκε σε θολωτό τάφο της Ιολκού δίπλα στο Βόλο που κατασπαράζει ένα λιοντάρι. Μετά τα σύμβολα πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλά κοινά σημεία με τη γλώσσα και τις τέχνες. Βλέπουμε ότι έχουμε κοινά σημεία στη γραμμική β, στην αρχιτεκτονική του ανακτόρου. Αν μελετήσουμε τη ζωγραφική υπάρχουν κοινά σημεία με πάρα πολλά σημεία πάνω στον πλανήτη στη μουσική και στην ποιήση, γιατί υπάρχουν πίνακες ε, με την λύρα ε, και φυσικά έχουμε βρει και πολλούς στίχους, μεταλλουργία, κοσμήματα με λίθους, μεταποίηση προϊόντων. Εδώ είναι αυτό που βρέθηκε ένας πολύτιμος λίθος, 3,5 εκατοστά μόνο, μαζί με άλλες 3.000 ευρήματα και πήρε περίπου τρία χρόνια να καθαριστεί γιατί θεωρεί το μπάζο, θεωρείται δηλαδή ένα άχρηστο υλικό. Ήταν γεμάτο βρωμιά και και χώμα. Όταν καθαρίστηκε, βρέθηκε αυτό ο θησαυρό που δείχνει στην κάτω μεριά που έχει γίνει το γραφικό δύο μαχητέ να πολεμούν, ο ένα να είναι έτοιμο να καρφώσει με το σπαθί του, ο άλλο να αμήνεται και ένα νεκρό να κοίται κάτω. Αν δείτε τι λεπτομέρειε σε αυτό το τρισδιάστατο σχέδιο, την κίνηση των μειών, το χτένισμά του, ε, ό,τι άλλη λεπτομέρεια, μέσα σε 3,5 εκατοστά. Και αυτό είναι ανάγλυφο, δηλαδή είναι τρισδιάστατο το Smithsonian, που είναι ένα διακεκριμένο ίδρυμα στην Αμερική, και οι New York Times έγραψαν άρθρο και είπαν ότι αυτό, μετά την έβρεσή του εδώ στην Πύλο, αλλάζει την ιστορία της τέχνης και είναι πιο σημαντικό από τη μόνα Λίζα, τον πίνακα που είναι στο Λούβρο. Δεν μπορούσαν οι επιστήμονε να καταλάβουν πώς ήταν δυνατόν. 3.500 χρόνια πριν να σκαλίζεται σε μικρογραφία, που σημαίνει ότι θέλαμε μεγεθυντικού φακού, ε, όργανα έτσι ακριβία κλπ, κλπ, Για να μπορέσουν να κάνουν τέτοιο τεχνολογία. Αυτό είναι στη λάμψη του, όταν καθαρίστηκε. Μετά από 3.500 χρόνια είναι σαν να δημιουργήθηκε τώρα. Τρισδιάστατο, λάμπει και είναι μοναδικό. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση στους αρχαιολόγους. Είπαν ότι αυτό που βρέθηκε μάλλον προέρχεται από άλλο πολιτισμό και ήταν δώρο. Μπορεί και να είναι έτσι, δεν το ξέρουμε. Αν ο Αχάτη αυτό έχει έρθει από την Αίγυπτο, από την Ανατολία, δεν ξέρω τι. Ξέρω όμω ότι σε μια φωτογραφία ενό ιστορικού βιβλίου που με βοήθησε να διαβάσω η Μυρτό που εργάζεται η Παναγοπούλου στο γραφείο μα, είναι αρχαιολόγο. Έχει αυτή τη φωτογραφία εδώ που δείχνει την ίδια σκηνή και που έχει βρεθεί στι Μικίνε. Ή οι καλλιτέχνε ήταν οι ίδιοι, ή κάτι άλλο συμβαίνει. Διαβάζοντα, 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 βρήκα ότι αυτή είναι μια σκηνή από μια διάσημη μάχη όπου αναφέρεται ότι πρέπει να τρυπηθεί ο αντίπαλος ανάμεσα σε μια ε, κοιλότητα που έχουμε εδώ στο λαιμό, γι' αυτό και πάει το σπαθί εκεί, ανάμεσα σε δύο κόκαλα. Ήταν το μόνο αδύνατο σημείο, γιατί όλα τα άλλα καλύπτονταν από το κράνος και από την πανοπλία. Εδώ είναι η σκηνή μάχη στο ανάκτορο της πύλου, όπως είπα. Τα χρώματα πραγματικά είναι απίστευτα. Ε, μάλλον είναι η μάχη στον ποταμό Σκάμανδρο, προσπαθώντας δηλαδή να περάσουν τον ποταμό που έγινε στην Τρία ή σε άλλο σημείο, δεν το ξέρουμε, οι αρχαιολόγοι κάνουν πολλές εικασίες. Εδώ είναι η μουσική αναπαράσταση που δείχνει τη μουσική παιδεία που είχαν ε, οι πρόγονοί μας και εδώ είναι η εικόνα που είπαμε από το τροχύλατο άρμα γιατί είχαν ανεπτυγμένη την υπασία. Έχουμε και επίση εδώ πολλούς, το φίλο μας τον Τάσο το Φορτούνι και άλλους. Ε, οι οποίοι κρατούν την παράδοση που έχουμε χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να καλλιεργήσουμε, να κάνουμε και υπηκό όμιλο και ούτω καθεξής. Έχουμε πολλά να φτιάξουμε και να διαφημίσουμε την περιοχή μας. Εδώ είναι στην Ίκλαινα που βρέθηκε η αρχαιότερη μέχρι στιγμή πινακίδα του, που είναι το 1700 π.Χ. και πάμε να κάνουμε και κάποιες αναλογίες με τις γειτονικέ χώρες η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος παίρνει το όνομά τη από τα ελληνικά «Η πτίος του Αιγαίου», κάτω από το Αιγαίο. Είναι ελληνική η του αιγαιου κατω απο το αιγαιο ειναι ελληνικη η λεξη και τη χρησιμοποιούν ακόμα μέχρι σήμερα, γιατί οι Έλληνε ήταν και καταπληκτικοί γεωγράφοι. Έχουμε σχέσεις της Αιγύπτου, ε, χρησιμοποιούνται μέσα στη γραμμική β Αναφέρεται η Αίγυπτος αλλά και τοπονύμια, που σημαίνει ότι είναι απολύτω πιστοποιημένη η επαφή που υπήρχε μεταξύ των δύο λαών. Το όνομα Αιγύπτιος και Μισραίος απαντάται συχνά. Και ένα άλλο που αναφέρεται και στον Πλούταρχο είναι η χημεία ή η μαύρη γη, γιατί η υλή που έφερνε ο Νείλο ήταν μαύρη και πολύ πλούσια σε εδαφοβελτιωτικό υλικό και γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ έφορο. Εδώ έχουμε μία θεά που έχει βρεθεί εδώ στους τάφους τους δικούς μας, που είναι η Δόλιο της Αθόρ, Αιγύπτιας θεάς. Προφανώς ήταν κάποιο έβριμα που είχε ένας πολεμιστής που επισκέφθηκε εκεί, ή κάποιος έμπορος, ή κάποιος βασιλέας, ή κάποιο δώρο σε κάποια πρεσβεία που είχε έρθει εδώ. Η μεταλλουργία. Η μεταλλουργία είναι πολύ σημαντική γιατί μας δείχνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, χρησιμοποιώντα τα ευρήματα, βρήκαμε ότι υπήρχε εμπόριο για κασίτερο από τη Σκοτία, τη Γερμανία και τη Γαλλία με τα ραδιοεισότοπα, σήμερα οι επιστήμονες μπορούν να βρουν από ποια χώρα προέρχεται, από ποιο μεταλλείο, ακόμα και από ποια στοά. Έχει, είναι σαν δαχτυλικό αποτύπωμα, δηλαδή. Το μέταλλο που θα βρουν, μπορούν να το ταυτοποιήσουν πού εξήχθη και πώς ήρθε εδώ. Ο Χαλκός, ο Άργυρος, ο Χρυσός, είχαμε μεταλλεία πολύ μεγάλα στο Λαύριο και στη Γαλλία, στον Έμο, στη Μακεδονία δηλαδή, ισότοπα δείχνουν, είπαμε, από πού προέρχονται και η χύτευση είναι ένα άλλο μυστικό, δεν είναι μόνο το υλικό, είναι τι κάνεις με αυτό. Εκεί υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και είχαν ε, υπάρξει και πάρα πολλά χωριά στην Αίγυπτο, ελληνικά χωριά, ε, με ελλην, Έλληνε κατοίκου, οι οποίοι είχαν εκεί αναπτύξει τη μεταλλουργία. Δηλαδή, δίδασκαν και έδιναν σε μια, ένα πλούσιο λαό πουλούσαν υπηρεσίε. Εδώ έχουμε στη Μέμφυδα, ε, σε ναού και πυραμίδε, έχουν βρεθεί. Τυχογραφίες και απεικονίσεις πλίων πλοίων, ε, τιμές προς τον Μικυναϊκό και Αιγαιακό Γρήπα και στις Πύρες και εδώ είναι που βλέπουμε και τον Αιγαιακό Γρήπα πάνω σε μια τελετουργική ράβδο που είχε η αχοτέπ η μητέρα του Αχμός, ένας από τους ε, βασιλείς της Αιγύπτου. Στην Αγκιοπλαστική, πάλι διδάξαμε, έχει βρεθεί ότι το κιανό του κοβαλτίου, είναι αυτή η, 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 ο χρωματισμός επάνω στα αγγεία, φτιαχνόταν εδώ το 4.500 ε, π.Χ. και έφτασε στην Αίγυπτο 1.500 χρόνια μετά. Εδώ το ίδιο είναι το μελανοσκεπές αγγείο, αυτό που γινόταν δηλαδή μια αδιαφρογοποίηση, έτσι ώστε ό,τι και να πέφτε, να μην λέρωνε. Υπάρχει δηλαδή μια τεράστια τεχνογνωσία που ξεκίνησε από την Ελλάδα, από το μηκυναϊκό πολιτισμό, πηγαίνοντας προς την Αίγυπτο και σε, άλλους, σε άλλους προορισμούς. Θρησκευτικές ομοιότητε επίση, η λατρεία του ήλιου, ο διπλό πέλεκη, η πότνια Αθηνά και η Νέιθ, με δόρη και ασπίδια. Και ασπίδα, ίδιε θεότητε. Η πότνια λατρεύτηκε πάρα πολύ στην αρχαία Πύλο, είναι η πρόγονο τη θεά Αρτέμιδο, η θεά του κυνηγιού και έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία και με του νεκρού. Ε, πάντοτε απεικονίζονται πάνω σε ένα πλοίο, ότι δηλαδή θα διαβούν κάποιο υγρό στοιχείο, για να φτάσουν στον τελικό προορισμό. Η Λιθία ήταν η θεά της γένας, του τοκετού, των οδυνών και η πότνια. Εδώ βρεθήκανε πάρα πολλά τέτοια αγκία. Ο άναχτος, ο άναχτας της πύλο θεωρείται ο πότνιος Ανίρ, σύντροφος της θεάς. Ε, και υπάρχει και συσχετισμός με τη θεά Αθηνά και την Αίθ, όπου και εκεί είναι θεά από παρθενογένεση, όπως και η Αθηνά σε εμάς. Βρήκαμε πάρα πολλά κοσμήματα στους τάφους. Δείχνει εμπόριο χρυσού, χρυσά δαχτυλίδια, χρυσή αλυσίδα στον τάφο του Γρήπα Παπολεμιστή. Θα τα έχετε δει αυτά φαντάζομαι γιατί είχε πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Εδώ είναι επίχρυσα όπλα από το Ρούτσι. Είναι ευγενική χορηγία αυτή η φωτογραφία από το φίλο μου το Διονύστο Γεωργιόπουλο που το είχε στο αρχείο του που είναι στο Μερσινοχώρι και είναι πραγματικά πολύ σημαντικά ευρήματα σε όλη την περιοχή που είναι αυτή τη στιγμή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και πρέπει να επαναπατριστούν όταν φιλοτιμηθούμε να κάνουμε ένα μουσείο αντάξιο του πολιτισμού μας εδώ. Στην ιατρική τώρα, το επάγγελμα του ιατρού, της ιατρού και της θεραπεύτρια αναφέρονται στη γραμμική Β, η ΙΑΤΕ, η ΙΤΙΡ, στον όμηρο, ακετήρα που σημαίνει ασκήτρια, θεραπεύτρια, πάμακο, το φάρμακο, Όλα αυτά έχουν γραφεί και έχουν γεννηθεί, έχουν καταγραφεί εδώ. Θεραπεία καταγμάτων στι Μικίνε, στην Κρήτη και στην Αίγυπτο δείχνει και τρυπανισμό. Δηλαδή είχαν την ικανότητα να, να τρυπούν το κεφάλι και να φεύγει η πίεση. Και να μπορούν να κάνουν μικροεπεμβάσει για να θεραπεύουν τραύματα. Άρα λοιπόν έχουμε μια πλούσια ε, συνεργασία μεταξύ των λαών που είναι πλέον πιστοποιημένη. Στο εμπόριο των πρώτων υλών. Ευχαριστώ. Έχουμε τη μαστίχα από Χίο, στην Πύλο και στην Αίγυπτο. Και χρυμπάρι από τη Βαλτική. Χρυσό από τον, α... από τον Έμο. Πολύτιμου λίθου από την Ινδία. Κασίτερο από την Ευρώπη. Σμύριδα από την άξο γυαλίανση μετάλλων. Και του μαρμάρου. Ελαιόλαδο δίναμε εμεί και αρωματικά έλαια. ίνο, οι φαντουργικά προϊόντα που ήμασταν διάσημοι για του αργαλιού και τη δυνατότητα που είχαμε εδώ. Κρόκο που Καλλιεργείται εδώ και αναφέρεται και σαν φαρμακευτικό προϊόν χρυσό και άργυρο και φυσικά οψιδιανό που ήταν το μαχαίρι εκείνη τη εποχή. Ήταν ένα εργαλείο που μπορούσε να κόψει τα πάντα και σε βοηθούσε πάρα, πάρα πολύ. Και έρχεται από την Μήλο και μπορεύεται και βρίσκεται, είναι μοναδικό. Όπου βρεθεί, ξέρουμε ότι είναι από τη Μήλο. Και έχει βρεθεί από την Κίνα μέχρι την Αμερική. Ο ψιδιανό είναι κάτι πολύ σπάνιο γιατί είναι ηφαιστιακό. Έχει γίνει δηλαδή από το ηφαίστειο. Εδώ έχουμε το Αγγείο των Σιρήνων, γιατί έχουμε και μια πολύ μεγάλη ιστορία στην Αυπηγική. Τα πλοία, τα μικυναϊκά, ήταν εκείνα που μπόρεσαν να επεκτείνουν το εμπόριο. Ήταν το μέσο. Έτσι, Όπως σήμερα το εμπόριο γίνεται εδώ, με φορτηγά και με πλοία, και οι Έλληνες είναι πρώτοι στον κόσμο σε στόλο, έτσι γινόταν και τότε, γιατί μπορούσαν να μεταφέρουν πάρα πολλά πράγματα εύκολα. Αυτά είναι πλοία του Πηλιακού Πολιτισμού. Ένα άθικτο πλοίο έχει βρεθεί στη Μαύρη Θάλασσα, σε βάθος 2.000 μέτρων περίπου και επειδή εκεί υπάρχει απόλυτη ανοξία, δεν υπάρχει οξυγόνο, το πλοίο διατηρήθηκε όπως βουλιάξε. Είναι άθικτο. Αυτό είναι ένα πλοίο της εποχής του Οδυσσέα, της εποχής του Νέστορα κλπ. Το τεχνητό λιμάνι της αρχαίας πύλου τώρα. Οι επιστήμονες με το ΠΡΑΠ που έκανα, το πρόγραμμα Pilos Regional Archaeological Project, δηλαδή το Πηλιακό, περιφερειακό αρχαιολογικό πρόγραμμα το 1964 και μετά. Ακόμα συνεχίζεται, βρήκαν ότι δίπλα στον ποτεμό Σέλα, δίπλα εκεί που είναι το Κώστα Ναβαρίνο, υπήρχε τεχνητό λιμάνι. Δηλαδή μπορούσαν να τροφοδοτούσαν νερό από τη μία μεριά, ήλεγχαν τη στάθμη από την άλλη και έτσι δεν μπορούσε κανεί να μπει και ποτέ δεν είχε κυματισμό. Τα πλοία ήταν σε μία πισίνα. Όλα αυτά τα είχαμε φτιάξει εδώ. Έχουν πιστοποιηθεί, έχουν βρεθεί και είναι ένα πολιτισμό που πρέπει να το μάθουν όλοι εδώ, να έχουμε αυτογνωσία και μετά να το διαδώσουμε παντού. Το, το τεχνητό λιμάνι της Τρίας. Οι Τούρκοι κάνανε έρευνες με τη βοήθεια Αμερικανών μετά από εμά και πιστοποίησαν ότι είχαν ακριβώς την ίδια τεχνική. Βρέθηκε, πιστοποιήθηκε, έχουν γραφεί βιβλία και προβάλλεται. Έ, έδειχνε κάπως έτσι. Και η κατασκευή του λιμένα της Τύρινθας που ήταν μία από τις πόλεις που συμμετείχε. Τώρα πάμε σε μία άλλη επιστήμη μετά την αυπηγική και την ε, ε, κατασκευή λιμένων έχουμε τη γεωγραφία γεωδεσία. Εδώ λίγο τώρα θα μπούμε σε ακόμα πιο ενδιαφέροντα νερά. Η στρατηγική επιλογή τοποθεσία ναών, πόλεων και ταφικών μνημείων δεν γινόταν τυχαία. Αυτό πιστοποιείται από τον Ηράκλειτο, από τον Αριστοτέλη και από τα Μαντία. Δηλαδή είχαν μία γνώση για το πού γεωμαγνητικά έπρεπε να τοποθετήσουν στρατηγικά τη πόλη. Εδώ είναι τα χρυσά τρίγωνα στην Ελλάδα. Αν δείτε, όλε οι πόλει έχουν φτιαχθεί με κάποια φιλοσοφία, Υπάρχουν ισαποστάσεις, υπάρχουν ισοσκελή τρίγωνα, υπάρχουν ε, μια επιλογή θέσεων που δείχνει μια σοφία και μια αλληλεπίδραση. Ακόμα οι επιστήμονες ψάχνουν γιατί οι αρχαίοι το έκαναν αυτό και τι επετύχαναν. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε όλες τις επιστήμεις για να βρούμε πολλά πράγματα. Τι σχέση έχουν όμως αυτά με εμά. Ο ναός του Ιφαίστου, ο ναός της Αφέας Αθηνά, ο ναός του Υφέστου είναι στην, στην Αθήνα, έτσι. Ο ναό Σαφέα Αθηνά στην Έγινα, ο ναό του Ποσειδώνα στο, Σούνιο έχουν, είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο. Ακριβώ, μετρημένο οι πλευρέ. Η Δελφή, η Έγινα και το Σούνιο είναι ένα άλλο. Το μαντίο τη Δοδόνης, η Ελευσίνα και το ανάκτορο του Νέστορα ένα άλλο. Η Αφέ Αθηνά, ο Ήφεστο και ο Ποσειδώνα ένα άλλο. Και εδώ είναι το ανάκτορο του Νέστορα. Το Ρούτσι, η Τάφη και η Ήκλαινα, ακριβώ ίσε αποστάσει. Πώ το κάνανε να μετράνε ακριβώ πάνω από φαράγγια, δεν το ξέρουμε. Πώ μετράγανε πάνω από το νερό, δεν το ξέρουμε. Λέγεται ότι γινόταν με τριγωνισμό. Δηλαδή, μελετώντα τα άστρα, παίρνοντα ακριβείς μετρήσεις και μετά κάνοντα τη γωνία. Με πολύ απλό τρόπο. Αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα το γιατί. Γιατί επέλεγαν αυτό το ισοσκελές τρίγωνο ή το ισόπλευρο. Κάποιο λόγο θα είχαν. Ερχόμαστε στην αστρονομία που είναι το πιο ενδιαφέρον απ' όλα γιατί σας είπα ότι έχω και μια αποκάλυψη που μπορεί να επιβεβαιωθεί, μπορεί και όχι, αλλά σίγουρα είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Καταρχήν πρέπει να πω ότι δεν γινόταν ναυτιλία χωρίς τα άστρα. Δεν υπήρχαν ούτε δορυφόροι ούτε άλλο τρόπο. Μόνο γνωρίζοντα όλου του αστερισμού και τα άστρα, μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε κάπου, να ξέρουν τι θα κάνουν και να βρουν ε, το δρόμο του και μετά το δρόμο της επιστροφής. Με τα άστρα φύτευαν τι οδιέ τους, με τα άστρα ήξεραν πότε να κάνουν ε, καλλιέργεια και τι, πότε να κάνουν το κλάδεμα, πότε να κάνουν ε, τις εργασίες και πότε θα μπορέσουν να κάνουν την καλύτερη επίτευξη συγκομιδή. Εδώ, στην Αρμενία, σημερινή η Τουρκία, το Κιωμπεκλή Τεπέ, που είχε σίγουρα άλλο όνομα τότε, 10.500 π.Χ. είναι ένα σημείο που έχει μεγάλυθους και έχει επάνω ε, χαρακτηρισμένους όλους τους αστερισμούς που παρατηρούσαν. Ήταν δηλαδή ένα αστρονομικό κέντρο παρατήρησης και μπορούσαν να προβλέψουν τις κινήσεις των πλανητών, τις εκλήψεις πότε θα συμβούν, τι πρέπει να κάνουν για πλημμύρες, τι πρέπει να κάνουν για άλλες καταστροφές και ούτω καθεξής. Ερχόμαστε στη Σκοτία, ένα άλλο κέντρο εκεί, 8.000 π.Χ ερχόμαστε στην Αφρική, στη Σαχάρα, στην Αίγυπτο, στον Ντογκόν, στην Κένια, στο Στόνχεντ το 2000 π.Χ. που γινόντουσαν και διάσημε τελετέ. Και τι σχέση έχουμε εμεί με αυτά. Εμεί μελετούσαμε όλου του αστερισμούς. Ο Πτολεμαίο έχει χαρακτηρίσει 88 από αυτού και όλοι οι υπόλοιποι μελετητέ έχουν μελετήσει και άλλα πράγματα. Σιγά σιγά βρίσκουμε την ιστορία μας και ο μεγαλύτερος αστρονόμος του κόσμου ήταν ο Όμηρος. Αν διαβάσετε την Ιλιάδα και την Οδύσσια, έχει διαρκώς περιγραφές της κίνησης των πλανητών, των ημερών, τα πάντα. Ξέρανε και πότε θα έχουν έκλειψη και ούτω καθεξής. Και έχουν περιγραφεί. Ένας από τους διάσημους αστερισμούς ήταν ο Ορίωνας. Ο Ορίωνας ήταν ο πιο εύστοχος σκοπευτής και ο καλύτερος κυνηγό στην αρχαιότητα. Και σκοτώθηκε από την Άρτεμη γιατί ο Ρίωνα καφιόταν, υποτίθεται, και μετά έγινε αστερισμό. Αυτό είναι ο μύθο. Όμω αναφέρεται διαρκώ στην Ιλιάδα, στη Ραψοδία τη Οδύσσια και έλεγε ότι τον βρήκε και ο Οδυσσέα όταν επισκέφθηκε στον Άδη που πήγε μεταξύ άλλων και βρήκε τον Ρίωνα να κυνηγά, να σαλαγά θηρία με μεγάλο χάλκινο άθραυστο ρόπαλό του. Έχουμε πλήρε περιγραφές, που ανάλογε περιγραφέ για άλλου λόγου έχουμε στην Αίγυπτο και αλλού. Τώρα γιατί είναι αυτό σημαντικό. Ο κυνηγό που στέκεται όρθιο, αν θα τον δείτε, είναι σηκωμένο το ένα του χέρι το πίσω, μπροστά κρατάει το τόξο, είναι αυτό το κύλο που βλέπετε, και στη μέση του ε, υπάρχει η ζώνη του ορίωνα. Έχει τρία άστρα αυτή η ζώνη. Θα το δείξουμε και σε λεπτομέρεια. Εδώ είναι στην Αίγυπτο ο ορίωνα και ο τάβρο. Σε Αιγυπτιακό τάφο, τα άστρα τη ζώνη του ορίωνα, βλέπουμε ότι για κάποιο λόγο είχαν μία αιμονή για αυτό το πράγμα τέτοια αιμονή που λέγεται ότι έφτιαξαν τις τρεις πυραμίδες να δείχνουν τη ζώνη του Ορίωνα. Γιατί το έκαναν αυτό, γιατί πίστευαν ότι οι βασιλείς τους θα πάνε εκεί. Ότι οι πρόγονοί τους είχαν έρθει από εκεί και ότι οι βασιλείς τους όταν πεθάνουν θα πάνε εκεί. Έτσι, οι τρεις πυραμίδες στην, στην Αίγυπτο είναι οι δύο μεγαλύτερε και η μία μικρότερη, λίγο πιο αριστερά, όπω είναι ακριβώ ο αστερισμό όταν ανατέλει. Εδώ βλέπουμε το ίδιο σχέδιο στην Αγγλία, 3.000 χρόνια π.Χ., δηλαδή 5.000 από σήμερα, που είναι και εκεί μία αναπαράσταση των τριών αστέρων. Οι δύο μεγάλοι ευθυγραμμισμένοι και ο ένα λίγο αριστερά. Εδώ είναι οι τρει πυραμίδε που είπαμε. Δύο και μία, που είναι λίγο να το αστερισμό. Φαίνεται κάτω. Τα δύο πρώτα άστρα είναι ευθυγραμμισμένα και το άλλο είναι λίγο έκεντρα μακριά από αυτή την νοητή ευθεία. Και εδώ είναι ο Ζεπτέπι. Είναι η ιστορία δηλαδή 36.400 χρόνια π.Χ. πώς ήταν ο ουρανός. Είχαν τη δυνατότητα να προβλέπουν την κίνηση των πλανητών πάρα πολλέ χιλιάδες χρόνια πριν αλλά και μετά. Έτσι με σύγχρονες μεθόδους σήμερα η ΝΑΣΑ βρήκε από την περιγραφή της Οδύσσιας, της επίσκεψης του τηλέμαχου στην Πύλο, που λέει ότι έγινε πολύ μεγάλη έκλειψη και καλύφθηκε ο ουρανός, ότι αυτή η έκλειψη, επειδή φαινόντουσαν και οι πλειάδες σε συγκεκριμένο σημείο του ορίζοντα, έγινε το 1207, 30 Οκτωβρίου. Μπορούμε δηλαδή να χρονολογήσουμε τα πάντα, διαβάζοντας την, ε, του, την Οδύσσια του, του Ομύρου. Εδώ είναι ο Νήλος με τις πυραμίδες και ο Γαλαξίας όπως φαίνεται και εδώ υπάρχουν κάποια φρεάτια μέσα στην πυραμίδα που είναι κενά. Τα βρήκαν οι επιστήμονες αυτά μετά πάρα πολλά χρόνια. Αυτά λοιπόν τα φρεάτια είναι ευθυγραμμισμένα, να κοιτούν το ένα στο, στη ζώνη του ορίώνα και το άλλο να βλέπει ε, από την άλλη μεριά, ε, αν θυμάμαι καλά, το Σύριο. Ήταν οι δύο πιο σημαντικοί αστέρες για τους Αιγυπτίους. Εδώ βλέπουμε το φορητό υπολογιστή που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες που βρέθηκε στην ε, Κνωσό, στη Σιτία, στη συγγνώμη, στην Κρήτη, που κανείς δεν ήξερε τι είναι. Ε, Φιλοξενείτο για πάνω από 60 χρόνια μέσα στο μουσείο. Ήταν μια πέτρα που είχε χαραγμένα πράγματα πάνω. Ε, αυτή η πέτρα ήταν ανάστροφη. Δηλαδή, όταν χύτευες πάνω χαλκό, έβγαινε ένα εκμαγείο και είχε ένα φορητό υπολογιστή. Το έπαιρνε, πήγαινε στο πλοίο σου και μπορούσε να δει την κίνηση των πλανητών, να προβλέψει τα πάντα. Έτσι, είχαν δηλαδή ένα φορητό GPS που το έδιναν στου καπεταναίου για να πάνε να κάνουν το ταξίδι του. Αυτό λοιπόν πλέον έχει πιστοποιηθεί από τον καθηγητή Τσιχριτζή και από άλλου και το έγραψαν και πολλά διεθνή περιοδικά ότι ήταν ο αρχαιότερο υπολογιστή αστρονομικών φαινομένων που είχαν οι Μινοήτε και οι Μικυναίοι. Μετά βρέθηκε ο μηχανισμό των αντικυθύρων που είναι διάσημο πια και έχει πιστοποιηθεί ότι μπορούσε να προβλέψει την κίνηση πάρα πολλών πλανητών, είχε πάρα πολλά γρανάζια και το καθένα έδειχνε κάτι. Και εδώ είναι ο Ορίωνας, ο ιδρυτής της Μεσίνης στη Σικελία. Έτσι, φτιάξαμε μία πόλη, δηλαδή εμείς η Μεσίνη στη Σικελία και για κάποιο λόγο προστάτη είχαν τον Ορίωνα. Θα είχαν κάποιου λόγους. Αυτό έγινε το 800 π.Χ. Η Αγγλία έχει τους τρεις φράχτες που λέμε, Βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει στην Αίγυπτο και εδώ είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εδώ έχουμε το ίδιο φαινόμενο στο Μεξικό. Για κάποιο λόγο και εκεί, που σημαίνει ότι επικοινωνούσαν οι λαοί, και δεν τη βρήκε την Αμερική ο Χριστόφορο Κολόμπο, είχε βρεθεί χιλιάδε χρόνια πριν, είχαν ακριβώ την ίδια α, απεικόνηση. Έφτιαξαν τι πυραμίδε του με αντιγραφή τη ζώνη του Ορίωνα, που τον λάτρευαν και για εκεί πίστευαν ότι εκεί θα πάνε οι Νεκροί όταν ολοκληρώσουν τη ζωή τους. Εδώ είναι σε αντιπαραβολή το Μεξικό, τα τρία αστέρια του Ορίωνα και οι τρεις πυραμίδες, και εδώ είναι οι Ινδιάνοι Χόποι. Χίλια χρόνια μετά, κάνανε και αυτοί το ίδιο. Έφτιαξαν τις, ε, τους ναούς τους με τη ζώνη του Ορίωνα αλλά το επέκτηναν και παραπάνω, έκαναν όλο τον αστερισμό. Όπου βλέπετε λοιπόν κουκίδα, ήταν ένας ναός. Αντέγραψαν δηλαδή ό,τι έβλεπαν στον ουρανό, και δόξαζαν ακριβώς αυτό. Όχι τυχαία, ο Ηράκλειο αποκάλυψε τον Όμηρο αστρονόμο και το σοφότερο όλων των Ελλήνων, το 537 π.Χ. Αναφέρεται ο Όμηρο σε ένα κύκλο 19 ετών, που κράτησε η Ιλιάδα έω και το τέλο τη Οδύσσια. Μιλούσε για του 118 μνηστήρες και υπηρέτε που σκοτώνονταν στο παλάτι του Οδυσσέα. Αυτό αντιπροσωπεύει αριθμητικά τις 118 ημέρες των τεσσάρων σε μηνών. Δηλαδή, ο Όμηρος έδινε πληροφορίες για να μπορούν να τις απομνημονεύει καλά ο λαός, χωρίς, γιατί δεν υπήρχε γραφή τότε, δεν μπορούσαν να παίρνουν βιβλίο μαζί τους, το έδινε υπομορφή στίχων. Και έτσι μπορούσαν να μαθαίνουν τα αστρονομικά φαινόμενα, να τα θυμούνται, περιγράφοντας λεπτομέρειες από μάχες, από διευθύνσει, από αριθμό πλοίο κλπ. Αυτά μας λέει η αρχαιολόγος Έντνα λέει στην Αμερική, έγραψε κάτι σαν φιλόλογος το 1930 και τώρα το έργο της το συνεχίζουν τα παιδιά της, ότι ο Όμηρος αναφέρει 45 αστορισμούς και η αποστήθηση της Ιλιάδας και της Οδύσσιας ήταν ένα ειδικό εργαλείο για να διδάξει αστρονομία. Η αριθμή των πλοίων, των πληρωμάτων, των πόλεων κλπ. δεν ήταν τυχαίο. Μεξικό-Αίγυπτος σχέση και να δούμε τώρα γιατί εμάς ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα γιατί σας ταλαιπωρώ τόση ώρα με την αστυνομία. Γιατί το 2018 βρέθηκαν δύο τάφοι δίπλα στο, ανάκτω... δίπλα στο, ανάκτωρο του Νέστορα και δίπλα στο θολωτό τάφο που είχε βρει πρώτος ο Κουρουνιώτης με τον Μπλέγκεν και ο οποίος είχε πέσει. Κάλεσαν λαγκαδιανούς μετά από 20 χρόνια και τον ξανάφτιαξαν. Είναι ο τάφος δηλαδή που βλέπετε ολόκληρο. Δεν είχε σωθεί έτσι αυτός ο τάφος, τον ξανάφτιαξαν. Το 2018 λοιπόν βρέθηκαν άλλοι δύο τάφοι δίπλα στον άλλον. Και έτσι ένα μυστικό που κατά την, όμιο, κατά την άποψή μου έμεινε θαμμένο 3.500 χρόνια, βγήκε στην επιφάνεια. Και επειδή εγώ είχα μία διαστροφή στο να διαβάζω άλλους πολιτισμούς, πολλοί κοίταζαν, αλλά μόνο εγώ είδα. Δεν είναι γιατί είμαι εξυπνότερος, απλώς έκανα το συνειρμό. Αυτός είναι ο θολωτός τάφος που υπήρξε και είναι ακόμα. Αυτός που βρέθηκε, ο 6 και δίπλα ο 7, και τώρα θα σας δείξω την αεροφωτογραφία που μου έδωσε το έναυσμα για να σας πω ότι πρόκειται για μία αποκάλυψη που οι επιστήμονες πρέπει να κοιτάξουν. Ή έχουμε μία διεθνή πόλη, για πάρα πολλούς λόγους, μπορεί να είναι η, η πιστοποίηση της διεθνοποίησής της και από αυτό το λόγο. Η αεροφωτογραφία είναι ακριβώς αυτή. Έχουμε τρεις τάφους, δύο εν σειρά και έναν έκεντρα λίγο αριστερά. Μιμείτε δηλαδή ακριβώς τις πυραμίδες, το Μεξικό τις πυραμίδες της Κίνας και άλλους πολιτισμούς, που σημαίνει ότι είμαστε κι εμείς μία χάντρα σε αυτό το κομπολόι του παγκόσμιου πολιτισμού και αστρονομικά. Είχαμε τις ίδιες δοξασίες. Η γενική διάταξη του παλατιού και των τάφων, όπως τους βλέπετε αριστερά, η μικρή κοκκίδα που βλέπετε δίπλα στους τρεις τάφους, από πίσω, είναι ο τάφος του γρήπα πολεμιστή. Ένας πολύ σημαντικό τάφος που όμως ήταν κυβωτιόσχημος, δεν ήταν θολωτός. Να πω εδώ ότι η θολωτή τάφη ήταν τα οικοδομήματα που για 1500 χρόνια στεκόντουσαν χωρίς κίονες. Δεν υπήρχε άλλο οικοδόμημα στη γη που να μην έχει κίονες, εκτός από τους θολωτούς μικυναικού τάφους. Όταν φτιάχτηκε το Πάνθεον στη Ρώμη, που ήταν δηλαδή ο ναός όλων των θεών, και είχε μεγαλύτερη περίμετρο, οι Ρωμαίοι λόγω της, που ήταν Έλληνες φυσικά, αυτοί αντέγραψαν με το τσιμέντο τη δυναμικότητα των υλικών για να μπορέσουν να στηρίξουν οροφή. Για 1500 χρόνια τα μοναδικά κτίρια που έστεκαν και στέκουν ακόμα ήταν η θολωτή τάφη των Μικυναίων, δηλαδή ημών, εδώ. Αυτή είναι η τάφη όπως τους έχουμε ε, μετρήσει με την ευθεία, με την ίδια απόκληση 8 με 10 μύρε που έχει ο τρίτο τάφο, ακριβώ όπω τον αστερισμό του Ορίωνα, και τώρα να πούμε γιατί δεν είναι σύμπτωση κατά την άποψή μου. Έχω φάει τέσσερα χρόνια εκεί επισκέψεων, πήγα σε όλου του τάφου τη Πελοπονίσου, στην Ιολκό και παντού και πουθενά αλλού δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Φαίνεται ότι οι βασιλεί των βασιλέων ήταν εδώ, κατά τι δικέ του δοξασίε. Ο προσανατολισμό των τάφων είναι ακριβώ 90 μύρε. Στην Ανατολή. 21 Δεκεμβρίου το ηλιοστάσιο, αν πάτε και στοχεύσετε αυτή την νοητή ευθεία, θα δείτε ότι ανατέλει ο αστερισμό ακριβώ δίπλα στο Μαγκλαβά. Έτσι, 90 μοίρε στην Ανατολή. Οι τρει τάφοι έχουν την ίδια απόκληση αριστερά, ο τρίτο, όπω με τα αστέρια τη ζώνη του Ορίωνα, και ο ένα τάφο είναι μικρότερο, όπω και τα αστέρια. Και οι αποστάσει είναι ει αποστάσει, δηλαδή μιλάμε για μια ακριβή αντιγραφή. Ορίον, Αίγυπτος πύλος Μεξικό, αυτό είναι το μοτίβο, έτσι φαίνεται να επιβεβαιώνεται, εύχομαι να το επιβεβαιώσουν και οι επιστήμονες, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια τεράστια επισκεψιμότητα εδώ στον τόπο μας. Οι τρεις θολωτοί τάφοι της πύλου δείχνουν ότι οι βασιλείς που ετάφησαν εκεί θεωρούνταν ηγέτες και ιερείς που πρέπει να κατοικήσουν με τους θεούς στη ζώνη του Ορίωνα, όπως και στην Αίγυπτο, το Μεξικό και αλλού. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο πολιτισμό που είχε κοινή θρησκεία, αστρονομία, δοξασίες για τους νεκρούς και τη σχέση των ηγετών τους με τα άστρα και την αιώνια με τα θανάτια ζωή. Οι τρεις θολωτοί τάφοι της Πύλου δείχνουν ότι η κρατούσα απόψη η ίδια με την Αίγυπτο και άλλους θα δαπανούσε σημαντικά ποσά. Δεν έγινε δηλαδή από ατύχημα. Δεν ήταν ότι αντέγραψαν ένα μοτίβο όπως ξέρω εγώ η Γκούτσι Τη άρεσε Φερρυπίν ο Μέανδρο ο Ελληνικό και το αντιγράφω. Αυτό δεν κοστίζει τίποτα. Εδώ πρέπει να δαπανίσει πολλά λεφτά για να φτιάξει τάφου, να κάνει παραμίδε και ούτε, και ούτε καθεξή. Άρα δεν είναι τυχαίο ήθελε πολύ μεγάλη προσπάθεια από πάρα πολύ κόσμο για να φτιάξουν αυτό εδώ το πράγμα. Η επιβεβαίωση βεβαίω των ευρημάτων θα πρέπει να τύχει διεθνή προβολή, μελέτε από αρχαιολόγου, αστρονόμου και ειδικού, εργασίε, δημοσιεύσει, διεθνέ συνέδρια. Όλα αυτά είναι δημοσιότητα. Όλα αυτά είναι αυτό που πρέπει εμεί να εκμεταλλευτούμε για το μέλλον. Πρέπει λέει, λοιπόν, να προβάλλουμε πράγματα πώ φτιάχναμε τα χρώματα και ζωγραφίζαμε του πίνακέ μα και το ανάκτορο του Νέστορα. Πώ ήταν βιοκλιματικό το ανάκτορο και είχε φυσικό αερισμό, κάτι που προσπαθούν να μιμηθούν οι επιστήμονε σήμερα για να μην ξοδεύουμε πολλά χρήματα και έχουμε κλιματική κρίση και αλλαγή και λοιπά με τα air conditioning. Πώ είχαν τόση τεχνογνωσία να κάνουν τα απλά, να έχουν δηλαδή τρεχούμενο νερό στον τρίτο όροφο ή να έχουν τουαλέτε. Όλα αυτά είναι αυτά που φέρνουν τουρίστε εδώ αρκεί να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε ξεναγούς, να μην πηγαίνουν να βλέπουν ξερά τείχους, αλλά πρέπει να τους δίνουμε έντυπα, πληροφοριακό υλικό, να γίνονται παρουσίες και ούτω καθεξής. Η αρχή απειλούς λοιπόν πρέπει να συνδεθεί με το παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν αυτό που παραλαμβάνουμε και με το μέλλον. Η μεγάλη κληρονομιά μας πρέπει να προβληθεί. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να αρχίσουμε από απ τι επισκέψει των σχολείων. Δεν πρέπει να τελειώνει κανένα μαθητή στο σχολείο χωρί να έχει επισκεφθεί κάθε χρόνο δύο φορέ τον άκτορο του Νέστορα. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχει να μάθει και στου ολοτού τάφου, που είναι απίστευτο. Εγώ διαβάζω, 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 διαβάζω. Και δεν έχει τελειωμό για το πόση γνώση υπάρχει εκεί ό,τι και να κάνουν τα παιδιά μας την επόμενη ζωή τους, θα, θα πάρουν ένα μέρος της επιστημοσύνης τους για οποιοδήποτε, είτε γίνουν πολιτικοί μηχανικοί, είτε καλλιτέχνε, καλλιτέχνες, είτε οποιοδήποτε τομέα ακολουθήσουν, ε, είτε να κάνουν διοίκηση, είτε να γίνουν οικονομολόγοι. Μαθαίνεις πράγματα κάθε μέρα. Χρειάζεται εκπομπές σε τηλεοπτικά δίκτυα, σε διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, όπως είναι το National Geographic, το TV History, το BBC κλπ. Έχω δει πάρα πολλά Δοκιμαντέρ, ντοκιμένταρισ όπω τα λένε για την αρχαία Πύλο, για τι Μικίνε, για την τρία ε, ξένα και πολύ λίγα για μα και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει το History Channel του ΟΤΕ που πραγματικά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Χρειαζόμαστε ένα πολύ σύγχρονο marketing plan, γραφεία πληροφόρηση του κοινού. Εδώ πρέπει να σταθώ και να σα πω ότι ήδη έχουμε νοικιάσει με χορηγία εταιριών, δεν έχει σημασία, ένα κεντρικό κατάστημα στην πλατεία. Τη χώρα, εδώ και δύο χρόνια, το οποίο το ετοιμάζουμε για να γίνει ένα κέντρο πρότυπο πληροφόρηση του κοινού. Πρέπει να ενώσουμε τρία πράγματα: τέσσερα. Πρώτον, την ιστορία μα, τον πολιτισμό, όλα αυτά τα πράγματα που μαθαίνουμε, τα αγροτικά μα προϊόντα και τι υπηρεσίε τη χρηστικέ για τον τουρίστα. Δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιο εκεί, που θα είναι κέντρο τουρισμού πληροφόρηση των επισκεπτών θα μπορεί να ψωνίσει αγροτικά προϊόντα δικά μα τη περιοχή που θα έχουν αυτή την ονομασία και την ιστορική προέλευση και το, τη βαρύτητα. Άρα θα είναι τιμολογημένα πολύ πολύ ακριβά και θα φέρουν έσοδα στου αγρότε μα. Θα μπορεί να πάρει χρηστικέ πληροφορίε να πάει να κάνει ξέρω αεροπτερισμό, να κάνει σκούπα diving, καταδύσεις, να κάνει δραστηριότητε, να κάνει ό,τι κάνει, η υπασία, οτιδήποτε έχουμε να του προσφέρουμε. Θα μπορεί να μάθει πού είναι η αρχαιολογική μα χώρη, είτε τα κάστρα μας, είτε το παλάτι, είτε οτιδήποτε άλλο έχουμε να προβάλλουμε και ανά εποχές, θα πρέπει να μπορεί να μάθει ποιε είναι οι παραλίες μας και πού να πάει να φάει ή να διασκεδάσει. Με άλλα λόγια, ένα κέντρο που θα προωθεί την απασχόληση των επισκεπτών, γιατί όσο πολλά περισσότερα ενάψματα τους δώσουμε, τόσο πιο πολύ θα αγαπήσουν τον τόπο μας και τόσο πιο πολλά λεφτά θα αφήσουν. Εντάξει, αντί να χαζεύουν και να μην χρησιμοποιούν τον χρόνο του, να του δώσουμε πράγματα να κάνουν και θα πληρώσουν γι' αυτό. Άρα, πολλαπλασιάζουμε το εισόδημα τη περιοχή μα και ξεφεύγουμε από την μονοκαλλιέργεια του λαδιού που την κάνουμε υπερκαλλιέργεια μαζί με άλλε και διαφημίζουμε τα τοπικά μα προϊόντα. Αλλά είπαμε πώ, με το έξυπνο τρόπο, με το μάρκετινγκ μέσω μέσα από τα κέντρα πληροφόρηση των επισκεπτών. Έχουμε νοικιάσει ένα γραφείο που θα κάνει αυτή τη δουλειά στην Μεθόνη, ένα στη Φινικούντα διαπραγματευόμαστε τώρα, ένα στην κεντρική πλατεία της Πύλου, ένα στην Κορώνη και ένα στη Γιάλοβα που είναι ιδιόκτητος χώρος. Άρα αμέσως, αμέσως μπορεί από αύριο ο Δήμος αν αποφασιστεί και παράγουμε τα έντυπα και είμαστε έτοιμοι, προσλάβουμε λίγο προσωπικό, από την επόμενη χρονιά να κάνουμε θαύματα στον τουρισμό. Χρειάζεται πολύ καλό μάρκετινγκ και φυσικά το πιο σημαντικό κέντρο θα το ανοίξουμε σαν περίπτερο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Με το που θα έρχεται ο επισκέπτης, Όποιο κινητό δεν έχει καταγραφεί, γιατί υπάρχουν έξυπνα πράγματα, θα του δίνει τι πληροφορίε. Θα παίρνει τον ηλεκτρονικό χάρτη τη περιοχή που θα τον πληροφορεί για τα πάντα που μπορεί να κάνει στο Δήμο Πύλου Νέστορο. Μπορεί να πάει να μείνει στη Μάνη, μπορεί να πάει στην Καλαμάτα. Δεν έχει σημασία. Θα του πηγαίνει μήνυμα, θα κατεβάζει μια ιστοσελίδα και τελειώνει η υπόθεση. Αμέσω αμέσως γίνεται πελάτη επισκέπτη μα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, η τεχνολογία υπάρχει και είναι πολύ φθηνό και πολύ καλό και πολύ αποτελεσματικό. Και είναι για όλου. Είτε για το φαρμακείο που δουλεύει, είτε για αυτόν που πουλάει μαναβική, είτε για αυτόν που πουλάει οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσίε κλπ. Όλοι θα μπορούν να είναι καταλογοποιημένοι εκεί και να βρίσκει κατηγορίε τι είναι εκείνο που σε ενδιαφέρει. Οργάνωση επισκέψεων με ξεναγού χρειάζεται, πώληση των αντικειμένων αρχαίων αναμνηστικών και των αγροτικών προϊόντων όπω είπα. Η δημιουργία πληροφοριακού υλικού την είδα έχουμε ξεκινήσει ήδη η Ρο εργάζεται και έχει παραγάγει πάνω από έξι έντυπα μαζί μου, το βλέπουν και άλλοι άνθρωποι, ξανά μάτια κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε εντολή να τυπωθούν. Έχουμε επίσης μία δυνατότητα να φτιάξουμε μία παρουσίαση με ένα πλανητάριο που να δείχνει όλους τους αστερισμούς και να μπορούμε να έχουμε επισκεψιμότητα στους τάφους μας, με την έγκριση βεβαίως της αρχαιολογίας, το χειμώνα, γιατί ο Ρίωνας είναι αμφιφανής αστερισμός. Δηλαδή βγαίνει τον Οκτώβριο και χάνεται τον Απρίλιο. Δεν είναι αηφανή, δεν φαίνεται όλο το χρόνο. Γι' αυτό και με τον Ορίωνα κανονίζαν οι αγρότε τις οδιέ του. Μπορούσαν να ξέρουν δηλαδή τι εποχέ και τι μέρε, γιατί μεσολαβούσαν 88 μέρε από την εμφάνιση και τη χάση. Ε, το χειμώνα λοιπόν που δεν έχουμε τουρισμό για άλλο λόγο, έχοντα ένα πλανητάριο, δηλαδή όπω είναι εδώ αυτή η αίθουσα, βάζουμε ένα, ένα πανί και δείχνουμε ε, όλο το. το τον ουρανό, μπορούμε να έχουμε εδώ με 20.000 ευρώ, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Ένα προβολέα και να δείχνουμε ε, αυτό που χρειαζόμαστε και να γίνεται και επίσκεψη εκεί στο χώρο. Να βλέπουν του τρει τάφου που η πρότασή μου είναι ότι οι δύο πρέπει να ανακατασκευαστούν, όπω φτιάχτηκε και ο πρώτο από Λαγκαδιανού ε, πετράδε. Έτσι ώστε να έχουμε τι τρει κορυφέ και να βλέπουν και τον αστερισμό εκεί, in situ όπω λέμε. Άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε τουρισμό και το χειμώνα και να φύγουμε από την εποχικότητα του, του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει αύξηση τη τουριστική περίοδου, μείωση εποχικότητα και δημιουργία θέσεων εργασία στον πολιτισμό. Αυτό είναι το κληροδότημα που πρέπει να τιμήσουμε του προγόνου. Πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμεί με όλα αυτά που μα κληροδότησαν. Οι νυχτερινέ παρουσιάσει στον χώρο, λοιπόν, η επίσκεψη των σχολείων, η αδελφοποίηση σε πόλει, κράτη όπω Αίγυπτο, Κάιρο, Αγγλία κλπ. Οπουδήποτε δηλαδή υπήρχε κοινό πολιτισμό με εμά. Η αναγνώριση από την UNESCO και ένα πολύ μεγάλο διεθνές μουσείο που πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να φτιάξει και προτείνουμε να γίνει εδώ, δηλαδή ένα μουσείο που δεν θα δείχνει μόνο τον πολιτισμό μας, αλλά θα δείχνει και τους άλλους πολιτισμούς. Αν πας στο Λούβρο δεν έχει μόνο το γαλλικό, τα γαλλικά ευρήματα, έχει τα ελληνικά, τα αιγυπτιακά, τα συριακά, του Ιράν, των Στεπών. Αυτοί έχουν διεθνοποιήσει τον πολιτισμό και εισπράττουν γι' αυτό το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμεί. Η κυβέρνηση αντέγραψε τον νόμο που είχε κάνει η Μελίνα Μερκούρη, τώρα με την κυρία Μενδώνη, και υπάρχει πλέον η δυνατότητα η Ελλάδα να ανταλλάσσει πολιτιστικού θησαυρού για 30 και 50 χρόνια. Που σημαίνει ότι μόνιμε εκθέσει εδώ μπορεί να έρθουν, να έχουμε ένα βαβυλωνιακό ναό δηλαδή εγκατεστημένο εδώ στη χώρα. Και όποιο έρθει επισκέπτη να τον δει. Και να πούμε ποια είναι τα κοινά σημεία. Να έχουμε κάτι από την τρία να έχουμε κάτι από τις Μικίνες, να έχουμε κάτι από την, από την Αίγυπτο και από τη Λιβύη και ούτω καθεξής. Μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε εδώ ένα χώρο πολιτισμού που είναι μόνο και μόνο η κατασκευή μουσείου. Ε, πόσο να κάνει αυτό. Δεν έχουμε κάνει τίποτα γι' αυτό. Και θα πω γιατί. Υπάρχει μέτρο σύγκριση. Ένα μέτρο σύγκριση που εμένα με έκανε να ντραπώ, αλλά με έκανε όμω και να αποφασίσω και να πεισμώσω πιο πολύ. Ποιο είναι αυτό. Το νέο μουσείο στη χώρα που λέμε να έχει τον πηλιακό πολιτισμό και τον Αιγιακό κλπ. και να προβάλλει το διεθνή πολιτισμό με το πλανητάριο, θόλο και προβολέα για πολλά άτομα, στο μεταξύ μπορεί να γίνεται και να φιλοξενείται εδώ για λίγα άτομα. Δηλαδή μπορεί να έρχονται τα σχολεία εδώ και μετά να πηγαίνουν να βλέπουν το ανάκτορο με διαφορετικά μάτια τα παιδιά. Μπορούμε να τα βάλουμε και όταν βρέχει ακόμα και να έχουμε συνέχεια τουρισμό στη χώρα 50 μέτρα από την πλατεία. Να γεμίζουν τα μαγαζιά, να έχουμε ζωή και να σταματήσει η χώρα να είναι πόλη γερόντων. Χρειάζεται να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο με σχολέ. Θα τα πω σε ένα λεπτό γιατί τελειώνουμε. Τι με έκανε να πεισμόσω. Το Μουσείο τη Τρία. Το σχεδίασαν οι Τούρκοι το 2011. Μέχρι το 2018 το είχαν ολοκληρώσει. Κόστησε 10 εκατομμύρια δολάρια. Το Μουσείο τη Τρία έγινε σε μια πόλη που έχασε τον πόλεμο. Εμεί που κερδίσαμε, έχουμε ένα μουσείο 350 τετραγωνικά. Αυτοί έχουν 14.000 τετραγωνικά. Εντάξει. Οι φτωχοί Τούρκοι. Με κανένα ευρωπαϊκό κονδύλι. Εμεί ούτε μια μελέτη δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι έχουν κάνει λοιπόν οι άνθρωποι μέσα. Αυτό είναι το εσωτερικό. Από πράγματα που βρέθηκαν στην Τρία. Η Τρία είναι 7 πόλει. Επειδή δεν μπορούσαν να σκάβουν στην αρχαιότητα, δεν είχαν GCB κλπ. Πάντα έθαβαν, κουβάλαγαν φερτά, φερτά υλικά. Καταστρεφόταν η πόλη, τη σκεπάζανε, φτιάχνανε καινούργια. Καινούργια, καινούργια, καινούργια. Υπάρχουν 9 τρίε. Χρονολογημένε. Ο Σλίμαν νόμισε ότι βρήκε την τρία του Τροϊκού Πολέμου, τελικά είχε βρει την τρία έξι, 500 χρόνια πριν. Εδώ είναι η μακέτα που έχουν. Πού έγινε η απόβαση των Ελλήνων, που δείχνει τα πλοία το, συγγνώμη, των ελληνων που δειχνει τα πλοια συγγνωμη των Ελλαδιτών, γιατί και οι Τρόε Έλληνε ήταν και η πόλη όπω ήταν. Εδώ είναι στο Μουσείο τη Τρία κάποια αγκία που έχουν πάλι τη Σπύρα. Τι άλλο, το ένα ω σύμβολο. Και εδώ είναι εκθέματα του Μουσείου, είδατε τι ωραία. Και εδώ είναι ακόμα το καλύτερο ήρωε του Τροϊκού Πολέμου και δείχνει την Πύλο με τρία ονόματα. Τον Έστορα, τον Αντίλοχο και τον Θρασιμίδη. Τα δύο παιδιά δηλαδή του σοφούν Έστορα που τον ακολούθησαν εκεί. Αυτοί είναι οι ήρωες των Τούρκων σήμερα. Οι δικοί μας ήρωες. Αυτοί που εμείς δεν προβάλλουμε. Και όπως βλέπετε έχει επάνω και το, τα προσωπία τους. Όπως τα περιέγραφε ο Όμηρος. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πρέπει να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε μανίκια και να διεκδικήσουμε αυτό το μεγάλο πολιτισμό, γιατί αυτό θα φέρει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και θα ενώσει τον κόσμο σε ένα όραμα. Δεν θα υπάρχει κανεί που δεν θα το βοηθήσει αυτό. Θα είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν θα υπάρχει διαφορά, σα το λέω. Όλε οι αποφάσει στο τοπικό Συμβουλίου τη χώρα θα είναι ομόφωνε. Γιατί θα σα εμπνεύσει αυτό. Θα συγκινηθείτε. Θα δείτε ένα όραμα για τα παιδιά. Οι δράσει που προτείνω είναι η ανακατασκευή των δύο τάφων, όπω έγινε το 1965 από τον Κουρουνιώτη. Τα μνημεία να είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμα και να έχουν την ευθυγράμμιση με την Ανατολή που θα μάθει πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά μα. Προτείνω να γίνει μια δημιουργία πανεπιστημιακού τμήματο αρχαιολογία. Έχουμε ήδη μιλήσει με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με την Υπουργό Παιδεία, την κυρία Κεραμαίο, που είναι και αυτή η απόφοιτη του Χάρβαρτ, αλλά άλλαξε και τώρα πρέπει να δούμε τον καινούριο Υπουργό. Ένα μια, τη δημιουργία τμήματο αρχαιοαστρονομία που θα προβάλλει όλα αυτά τα πράγματα που είπα, ένα τμήμα ομερικών σπουδών για να κατανοήσουμε επιτέλους τον Όμηρο, αν ποτέ τον καταλάβουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και εκεί, αλλά εκεί θα γεννήσουμε γενιές και γενιές ανθρώπων που θα έρχονται και από το εξωτερικό να σπουδάσουν εδώ σε αυτά τα τμήματα, γιατί θα είναι τμήματα κοινά με το Πανεπιστήμιο του Συνσυνάτη, του Μιζούρι, του Χάρβαρτ, του Γέιλ, δεν ξέρω και ποιο άλλο, της Οξφόρδης, γιατί ψάχνουν για συνέργειες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα εγώ τελείωσα το Χάρβαρτ και το Πανεπιστήμιο τη Βοστόνη και ούτω καθεξής. Τα παιδιά μου πήγανε στη Βοστόνη, η άλλη μου κόρη η Ελένη στην Αγγλία. Ε, τα πανεπιστήμια όταν τελείωνα εγώ πριν 30 χρόνια ήταν γεμάτα από Κυπρίου φοιτητέ. Στην Αγγλία, στην Αμερική, παντού. Τα τελευταία 12 χρόνια η Κύπρο έχει δημιουργήσει πανεπιστήμιο εκ του μηδενό, χωρί να έχει τίποτα. Και τώρα όλα τα παιδιά από την Ευρώπη από τη Μέση Ανατολή, από την Ασία, πηγαίνουν στην Κύπρο. Η Κύπρο μέσα σε 12 χρόνια έκανε ένα θαύμα. Αυτό το λέω γιατί πολλοί όταν λένε ότι θα δημιουργήσουμε τμήματα πανεπιστημιακά εδώ, των 30, των 50 ατόμων, α, μου λέει αυτό είναι αδύνατο. Ε, δεν είναι αδύνατο. Είναι πολύ δυνατό και είναι συμφωνημένο να γίνει. Πρέπει όλοι να ανασκουμποθούμε να κάνουμε δουλειά. Ε, θα πρέπει να γίνει η επιστροφή συγγνώμη, του Ινστιτούτου Νέστορα, που είχε δημιουργηθεί επί του πατέρα μου με το ε, τμήμα αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη συμμετοχή της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας, που είναι η πιο διακεκριμένη ακαδημία στον κόσμο, με πολύ πολύ βαρβάτους επιστήμονες, συγγνώμη που το λέω αυτό, έτσι και οι Αμερικανοί είναι καλοί, αλλά εκεί έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Με αυτούς λοιπόν συνεργαζόμασταν στην Πύλο πριν 30 χρόνια. Ήταν το Πανεπιστήμιο του Κιέλου, ήταν το Πανεπιστήμιο τη Χαβάη από του Αμερικανού, ήταν το ΣΕΡΝ και ούτω καθεξή. Στην εποχή του Γιάννη του Βρετάκου Δήμαρχου, γίνανε πέντε παγκόσμια συνέδρια αστροφυσικής, όλοι του λέγανε ότι ήταν αδύνατο, ήρθαν εδώ νομπελίστες και είχαμε την τιμή δύο πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο Στεφανόπουλος και ο Μακαρίτης ο Παπούλιας, να επισκεφθούν την πύλο μόνο και μόνο για να δουν το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής με τη διερεύνηση των νετρίνων. Στα βάθη τη Μεσογείου, 45 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τη Πύλου, θα κάναμε μέτρηση των νετρίνων, τα οποία επειδή διατρέχουν το σύμπα με την απερολάχιστη μάζα που έχουν, ε, χωρί να τα διακόπτει κάτι, υπολογίζοντα την ταχύτητα, τη φωτεινότητά του κλπ., μπορεί να δει από ποιο σημείο του κόσμου, του σύμπαντο έρχονται, γιατί τίποτα δεν τα σταματάει. Υπολογίζοντα λοιπόν το διάνυσμα και πόσο γρήγορα τρέχουν σε ένα κυβικό χιλιόμετρο που τα παγιδεύει, μπορεί να δει από πού ήρθαν. Φέτος, για πρώτη φορά, στο Νότιο Πόλο, στο Ice Cube, ένα άλλο πείραμα ίδιο με τη Σπύλου, αλλά εκεί έγινε στους πάγους, βρέθηκαν τα πρώτα νετρίνα, τα παγίδευσαν και βρήκαν περιοχές του σύμπαντο που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι υπήρχαν καν. Άρα, έχουμε και εδώ ένα λαμπρό μέλλον, να ξαναέρθει το πείραμα εδώ, να έχουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα χρήματα να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογία και και την, την εκμάθηση όλων των νεότερων γενεών. Θα σας πω μόνο ότι ήμασταν άτυχοι, μια φορά και σταματάω σε λίγο γιατί τελειώνουμε. Το 2007 ο Καραμαλής πήγε σε μία σύνοδο σαν Πρωθυπουργό ηγετών και έμεινε εμβρόντιτος όταν έγινε εισήγηση από τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας ότι η βασίλισσα της Ολλανδίας σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον πρωθυπουργό της Ιταλίας κατεβάζουν κοινό πρόγραμμα με τη φιλοδοξία να χρηματοδοτηθεί η έρευνα για τα νετρίνα με 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Αυτό για να καταλάβετε στην έρευνα τι σημαίνει, συνήθως τα κονδύλια που πέφτουν σε προγράμματα είναι 10-15 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα άλμα προϋπολογισμού. Ο Καραμαλή έμεινε εμβρόντιτο γιατί αυτό το πείραμα ήταν η πρόταση από τον Ολλανδό, τον Γάλλο και τον Ιταλό να γίνει στην Πύλο. Και ο υπουργό του δεν τον είχε καν ενημερώσει. Και του ζητήθηκε εκεί στο τραπέζι ποια είναι η θέση τη Ελλάδο. Ζήτησε συγγνώμη, λέει δεν έχω ενημερωθεί για το πόσο μεγάλο θα ήταν. Κάλυψε τα νότα ο πρωθυπουργό και είπε: Εγώ νόμιζα λέει ότι είναι μεγαλύτερο. Σίγουρα θα συμβάλλουμε και εμά. Τι ζητάτε από την Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεσμεύτηκε να δώσει 30 εκατομμύρια για να πάρει 500. Ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου, μπήκαμε στο μνημόνιο και ακυρώθηκε γιατί η Ελλάδα δεν είχε να δώσει τα 30 και χάσαμε 500. Αλλιώς η πύλος εδώ θα είχε γίνει σέρν επί 10. Τελικά αυτό το πείραμα, δόθησαν τα χρήματα, έχουν μοιραστεί μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, γίνεται στα βάθη μπροστά από τη Σαρδινία και ως τρίτη φάση έχουν δεχθεί, επειδή όλη η επιστήμοσύνη ξεκίνησε από την Πύλο, να έρθει όταν οριμάσουν οι συνθήκες εδώ, η τρίτη φάση, η πιο ώριμη ε, ας το πούμε, για να πέσουν χρήματα και εδώ. Αν ποτέ φιλοτιμηθούμε, να κάνουμε υποδομή και να τους φιλοξενήσουμε ξανά. Άρα δεν υπάρχει όριο στο όραμα. Αυτά γίνανε πριν 25 χρόνια. Ακυρώθηκαν πριν από 12, λόγω μνημονίων, Πρέπει να ξαναμπούμε στι ράγε τη ανάπτυξη, και το μόνο που χρειάζεται είναι ισχυρό Δήμο, μελέτε καλέ, επιστήμονε και εμπλοκή των πάντων. Όλοι έχουν να προσφέρουν κάτι, μία γνώση. Και φυσικά πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή την ανάδειξη του αρχαίου λιμένα, να κάνουμε ένα ναυτικό μουσείο με ομοίωμα πηλιακού μικυναϊκού πλοίου, όπω έγινε με την Αργό. Αυτό το πείραμα το έχω ζήσει. Το δούλεψα και εγώ, του βοήθησα και εγώ γιατί ήταν πρωτοποριακό και το χρησιμοποιήσαμε στου Ολυμπιακού. Το χρηματοδοτήσαμε και εμεί, σαν Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Λέω εμεί, γιατί ήμουν ο οικονομικό διευθυντή εκεί για 7 χρόνια. Και είναι κάτι που το κάναμε εύκολο. Έγινε χωρί να μπει μπλάκι Decker ηλεκτρικό, οτιδήποτε. Όλα γίνανε στο χέρι. Έγιναν με κορμού με την παραδοσιακή τεχνική και πριγιόνια που κατεβαίναν από το πύλιο και ούτω καθεξής. Έγινε δηλαδή όπως γινόταν τότε. Δεν έγινε μόνο το ομοίωμα του πλοίου, έγινε και με τι ίδιε τεχνικέ. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμεί εδώ, γιατί αυτό είναι ένα μουσείο. Με το που θα γίνει, έχει μια άλλη επισκεψιμότητα η περιοχή μα. Μπορούμε να έχουμε θεματικό τουρισμό όλο τον χρόνο, αύξηση πληθυσμού και οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν την αρχαία πύλο, ένα βασίλειο με διεθνεί επιρροέ, εμπορικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά και ούτω καθεξή. Η πύλο είναι μια παγκόσμια πύλη. Εδώ η αίθουσά μα χωράει 200 άτομα. Κάθε ένας από μας έχει βγει από την Ένωση 94 ανδρών και 94 γυναικών. Τόσες και τόσοι είναι οι προγονείς μας για να φτάσουμε στο βασιλιά Νέστορα. 94 γενιές στα 3.200 χρόνια. Τόσοι άνθρωποι δούλεψαν για να παράγουν τον κάθε ένα από μας. Τόσοι άνθρωποι κόπιασαν, τόσοι άνθρωποι δημιούργησαν πολιτισμό και εμείς αν δεν είμαστε αφιλότιμοι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που αρμόζει στη γενιά μας. Να πάρουμε αυτόν τον πολιτισμό και να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας, να τον δώσουμε καλύτερο, να βρούμε όλα τα αρχαία μνημεία, να τα ξεθάψουμε, να αναπτύξουμε τις τεχνικές, τι κάναμε για τη ζωγραφική, τι κάναμε για την αγκιοπλαστική, τι κάναμε για την αυπηγική, να τα προβάλλουμε αυτά γιατί αυτά θα δώσουν και ζωή στα παιδιά μας. Αυτό είναι ένα πυλώνα δηλαδή, που συμπληρώνει τον αγροτικό, την αγροτική οικονομία και την τουριστική που έχουμε δημιουργήσει και είναι ένα πολιτιστικό απόθεμα που δεν μπορεί να μα το πάρει κανεί είναι δικό μα και πρέπει να μείνει δικό μα για πάντα. Έτσι ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει ο φωτεινό λίθος. Μοναδική ευκαιρία και συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του τουρισμού είναι και η ευθυγράμμιση των τάφων με τον αστερισμό τη ζώνη του Ορίωνα. Αυτό είναι ένα πιασάρικο θέμα που, αν επαληθευτεί, θα βοηθήσει πάρα πολλού από εμά να δημιουργήσουμε πολιτισμό. Αυτοί είναι οι τέσσερι πυλώνε ανάπτυξη: ο πολιτισμό, η αγροτική ανάπτυξη, η τουριστική και η φιλοξενία. Αυτά ήθελα να σας πω από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και εύχομαι να κάνουμε όλοι μαζί κάτι.